Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή για ακόμη ένα πρωί ένα αναμονή της Πινελόπης, η οποία σήμερα ήμουν προετοιμασμένος ότι θα βγω και θα έχει σονιάδες, θα έχει κρύα, θα έχει τέτοια. Αλλά δικαιώνεται μέχρι στιγμής ο Στέφανος. Κουβάς λέει, κουβάς. Παπάς και κουβάς. Πιπίτσα. Η πιπίτσα. Αρναούτογλου. Ναι. Ήρθε ο Ρέστις Τσάνκ. Ναι. Ήρθε η Πινελόπη. Ποιος ήταν ο άλλος που λέγαμε? Ήρθε ο Τζακ Νόρις, ήρθε ο Χαϊλάντερ. 27 βαθμούς. Ο Ζορμπάς. Ο Ζορμπάς. Ο Ζορμπάς. Ήταν ο Ζορμπάς. Ήρθε ο Μπακασέτας. Ήρθε ο Καρυπίδης. Ήρθανε. Αλλά ακόμη δεν έχει έρθει τίποτα. Μπουζούκια. Καλά είμαστε, μην ανησυχείτε. Πού είναι τα μείον 7? Δεν έχει. Πού είναι τα 22 μπόμπο? Δεν έχει. Μήπως είναι τα μείον 12 η απόσταση του ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ, λέω εγώ, ας πούμε. Καλό. Καλό. Το μείον 6. Λέει... Το μείον 6 του Ολυμπιακού. Το μείον 5 του Ατρομήτου. Το μείον πόσο είναι ο Άρης από τον ΠΑΟΚ? Ο Άρης, κύριε μου, είναι πέμπτος στην κατάταξη. 18 βαθμούς έχω. Μείον, πόσους έχει, 26 έχει. Δεν ξέρεις πόσους μαζί. Πού να ξέρω, μωρέ τώρα. Τι μας νοιάζει το καλλιτεχνικό στερεό? Βέβαια τώρα. Τι μας νοιάζει τα overlap, τα box to box. Μωρέ τώρα, με τις βαθμοί θα ασχολούμαστε. Όχα έχει 26. 29. 29 έχει. 23, 6 μου λένε. Άρα είναι στους μείον 11 δηλαδή είναι ο Άρης από τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, έχω, μπορώ να καλύψω μια διαφορά καλή. Τίποτα, ένα καιρικό φαινόμενο υπόθεση είναι. Θα κάνει. Θα κάνει μείον 11 και θα κάνει ο καιρό στο overlap και θα μπορέσει ο Άρης να. Στεγνό καθάρισμα, λέει η εφημερίδα τη ΑΕΚ. Στεγνό καθάρισμα. Ποιο είναι το στεγνό καθάρισμα? Του έστειλε αυτό που θέλει να πει ότι έστειλε τον Σιμόη, Μπακασέτα και Λαμπρόπουλο. Αυτό είναι το χθεσινό πρωτοσέλιδο, γιατί ναι. Χθες, το προχθεσινό μάλλον, γιατί ναι, χθε δεν βγήκε. Ναι, δεν το διάβασα όμως. Ναι. Σήμερα δεν υπάρχει. Σήμερα δεν υπάρχει, γιατί χθε είχαν απεργία οι δημοσιογράφοι τη ΕΣΥΑ. Με κανονικότατα τώρα κυκλοφορούν, τώρα βγαίνουν τα site μαζεμένα. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί δεν κάνανε. Στην Θεσσαλονίκη κανονικά λειτουργούσαν όλα τα δημοσιογραφικά site και οι εφημερίδε και τα πάντα. Γιατί δεν κάνανε αυτό που είχαν κάνει πριν από χρόνια, όταν γινόταν μεγάλες απεργίες στις ενώσεις συντακτών και δεν ξέρω αν το θυμάσαι, πέρανε δημοσιογράφους από την Κύπρο να κάνουν τις μεταδόσεις. Το θυμάσαι? Έχουμε δει ένα Παναθηναϊκό. Ο Χριστοδουλόπουλος είναι για τον Μποντένς και να βγούμε μια ψυχή. Και για να μην γίνεται όλο αυτό το χάος, ας πούμε, πλέον οι ενώσεις συντακτών δίνουν άδεια όταν πρόκειται. Τώρα τι απεργία είναι αυτό να δίνεις άδεια και να. Μόνο την ΑΕΚ όμως. Ναι, αλλά δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι κατ' εξαίρεση, ας πούμε, έτσι δεν πετυχαίνει μια απεργία του σκοπού. Αν σίγουρα δεν υπάρχει πλήγμα, κανονικότητα δίνουν οι ενώσεις. Γιατί... παράσταση, ας πούμε, είχε μέσα εκφωνητή. Ναι, είχε εκφωνητή. Θα μπορούσαν να πάρουν από τη Θεσσαλονίκη εκφωνητές, ας πούμε, να πάρω τον Γκόλκα να κάνει τη μεταδόση τη ΣΑΕΚ. Λέω εγώ τώρα έτσι. Ένα, ένα παράδειγμα τώρα εδώ και πολλούς άλλους, ας πούμε. Ο Άλεφ πίνει μια παλιά για τον Γκάλο. Ναι. Τον Γκάλο, μια Γκόλ. Γκόλ. Αν έπαιζε ο ΠΑΟΚ όμως. Αν έπαιζε ο ΠΑΟΚ, εντάξει, σα μπορεί να πανηγυρίσει και τον Γκόλ του. Του Άγιαξ. Οπότε σήμερα κυκλοφορούν εφημερίδες. Παρ' όλα αυτά, η δημοσιογραφία υπάρχει εδώ στη Θεσσαλονίκη που προχώρησε κανονικότατα τη χθεσινή ημέρα και τη σημερινή και δεν έχει τίποτα. Μια στάση εργασίας έχουμε στα λεωφορεία μέχρι τις 9 από το ξεκίνημα της βάρδιας μέχρι και τις 9. 9 με 9 για 12 ώρες θα έχουμε κανονικά λεωφορεία και από εκεί πέρα από το κλείσιμο της βάρδιας, από τις 9 μέχρι το κλείσιμο της βάρδιας, ξανά στάση εργασίας για να γνωρίζει ο κόσμος που θα ταλαιπωρηθεί τώρα το πρωινό. Καλημέρα στην πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε. Αυτός απεργία, καλημέρα. Λαγόρι μου, λαχταρά μου. Πρωί πρωί ρε με τον γείτονα ασχολείσαι με τον απέναντι. Ποιος ασχολείται? Από όλη μια ομάδα. Ο Χνάτος, αγριεμένος σε βλέπω τι σήμερα. Τι γίνεται δηλαδή, μας ανεβάζεις χρόνια στο κεφάλι δηλαδή με τους απέναντι. Οχ, γιατί σαν τις έπιασε τώρα και ασχολείσαι με την μπάλα. Μα ασχολούμαι μόνο με τον πρωταθλητή, δεν ασχολείσαι με τον πρώτο. Τον πρωταθλητή, τον Ολυμπιακό, την εφημερίδα, όχι. Τον πρώτο. Πάω γρήγορα, είναι Ολυμπιακό. Λέω ρε παιδί μου. Και ο Πάω απεργία κάνει. Είναι στην πρώτη θέση. Πάω. Μάλιστα. Όπω με σύγχυσε, ρε φίλε, μα την Παναγία σε λέω. Σιγά βρε, κάτσε ρε, εντάξει, χαλαρά. Κλείσε. Κλείνω, εντάξει, συγγνώμη. Κόβω και την εκπομπή. Κόβω την εκπομπή εγώ. Εντάξει, δεν ήθελα να το συγχύσουμε τώρα το φίλο μας του Δημήτρη, ο οποίος ξύπνησε σήμερα με σαφέστατη αθλητική διάθεση. Είναι σημαντικό αυτό, ούτε τραγούδια, ούτε μπράντζ, ούτε τίποτα. Εξοργίστηκε, εξοργίστηκε. Αλλά πληροφορήθη ότι ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος στο βαθμολογικό πίνακα ούτως ή άλλως. Αν μπορείς να κάνεις και μια εκπομπή έτσι ο Λάκης Θεσσαλονίκη, λες απλά ότι είναι πρώτος και τελείωσε ρε παιδί μου, πέρασε και το δύο ωράκι. Τετάρτη σήμερα 28 του μηνού. Αγίων, όχι δεν είναι Αγίων, είναι ιερομάρτυρος Ειρηνάρχου. Σκέτο, γιορτάζει ο Ειρηνάρχος και αυτός σκέτος.
και τίποτα άλλο. Ο ήλιος θα ανατινήσει 7 και 19, θα δεις στις 5 και 6, σελήνη 20 ημερών. Καλές καιρικές συνθήκες έξω, συννεφιές, υγρασία βέβαια και ψυχάλες και αυτά. Τώρα πόσο καλό μπορεί να είναι αυτό. 92% υγρασία, μια χαρά τα κουκαλάκια μας τρίζουν. Τι βαράει. Ναι. Βροχές αναμένονται το μεσημεράκι και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μέχρι και 13 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο. Δεν χρειάζεται να ντυθούμε καλά. Από αύριο αναμένεται να έρθει η πτώση της θερμοκρασίας. Έτσι εικάζεται, έτσι λέγεται. Πέμπτη και Παρασκευή, ακραία καιρικά φαινόμενα θα πλήξουν τη χώρα κατά τις τουλάχιστον προβλέψεις των μετεωρολόγων. Όπως είπαμε, υπάρχει στάση εργασίας στα λεωφορεία. Για όσους ενδεχομένως εδώ, η Ελένη δεν ακούει λόγο επειδή η καθαρίστριά μας και δεν ενημερώθηκε. Μου λέει έχει απεργία. Εμείς τα είπαμε χθες στην εκπομπή λεπτομερέστατα. Και για όσους τώρα ανοίξανε τους δέκτες και ενδεχομένως να μην το γνωρίζουν, θα πρέπει να βρουν ένα εναλλακτικό μέσο να κινηθούν, ή κάποιο συνάδελφο, είτε ταξί, είτε ποδαράκι. Σε αυτές τις περιπτώσεις ούτως ή άλλως. Ποδηλατάκι. Το έχουμε ποδηλατάκι, τώρα με τη βροχία, με το πάρεις. Έχει γίνει. Περνάνε από δίπλα σου να σε κάνουν λούτσα. Ποδηλατάκι. Αφού κρύβει η βενζίνη. Όλοι ποδηλατάδες γίνανε στον δρόμο. Θα πρέπει. Να στραφούμε σε ανατολικά, σε εναλλακτικά μέσα. Καλημέρα στην καμπούλα μας. Καλημέρα, αγάπη μου. Καλώς το να. Έχουμε μέρες μετά που. Βεβαίως. Καλά είμαστε εσύ. Κάτω σύγχυση στον άλλον πρωί. Τι είπες. Πήρα μου ντε. Κανείς δεν κατάλαβε, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει. Δεν μου λες, εσύ πώς κατέβηκες από τους Μαράγδη της Θεσσαλονίκης. Φρόντισα να φιλοξενηθώ σε σπίτι του κέντρου, ούτως ώστε να είμαι παρόν στα καθήκοντά μου. Φιλικού γένου. Φιλικού. Δεν θέλω πάλι. Φιλικού. Ναι. Δεν θα μιλήσω για τα προσωπικά μου, δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο και τέτοια που λένε. Έτσι δεν είναι celebrity. Θα το κάνω και εγώ που δεν είμαι. Είσαι με κάποιον μαζί, είμαι καλά. Είμαι καλά, ναι. Είμαι καλά. Πάντα θέλω να το πω. Περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Και όταν κάνουμε κάποιες συνεντεύξεις, ας πούμε, δεν μου το ρωτάνε φυσικά ποτέ αυτό, γιατί δεν ενδιαφέρει κιόλας. Γιατί ξέρουν. Ναι, καλά, γιατί ξέρω. Γιατί είμαι Batman ήδη κανείς. Το απαντάω μόνος μου. Εγώ λέω, λέει, γιατί στο τέλος πάντα μου κάνω μια ερώτηση, τι θα ήθελες να πεις κάτι που δεν σε ρωτήσαμε, και λέω είμαι καλά, σκέτο, χωρίς να με ρωτήσουν. Αυτά. Πρέπει να το επαναλαμβάνουμε σε κάθε. Είμαι ο Μπάμπης και είμαι καλά. Έτσι ακριβώς αυτό. Ναι, ναι. Τώρα που είπε το σλόγγαν του με Μπάμπη Μπατμανίδη κανείς. Ναι. 14 Φεβρουαρίου τι μέρα πέφτει. 14 είναι Πέμπτη. Είναι Πέμπτη. Και εκεί στο κλασικό στέκει κάτι. Στο κλασικό, στο 8-ball. Ναι, ελπίζουμε να μην προκριθεί ο Πάο και παίζει καμιά Πέμπτη πάλι και μας τη σπάσει τίποτα στις 32. Ναι, γιατί. Φέτος, ό,τι live κάναμε, πέφταμε πάνω στον Πάο να πούμε. Μας κατέστρεψε. Τι καλά τα προηγούμενα χρόνια με Βουλινό, Παρίσι, Ζερμέν και τέτοια εκτός Ευρώπης. Μπορεί να κάνει κόσμος live. Τώρα παίζει Πέμπτη ο Πάο, καδιάζουν τα μαγαζά. Τι θα γίνει. Αυτό... Ναι, αλλά είναι γεμάτο γυναίκες στο μαγαζί. Εντάξει, άλλο αυτό ρε παιδί μου. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά είμαι καλά. Ναι, αλλά είμαι καλά. Θα κοιτάξω να βγάλω στήριο να πω. Να βγάλεις, έχει φτηνές. Λοκώστ είναι ο τελικός των τελικών. Κάθε εμφάνισή μας του Αγίου Βαλεντίνου είναι τα μεγάλα live. Εντάξει, ωραία. Κάθε live είναι ένας ξεχωριστός. Θα χαρώ να σε γνωρίσω. Κόψε ένα φοιτητικό πάσο. Κανόνισε Γερμανία να έρθουμε. Τι κάνετε εκεί πέρα. Τώρα σε λάθος άνθρωπο. Εντάξει. Που ξυπνάει, δυόνυσε ώρα τη νύχτα. Δεν ξέρω τη νύχτα. Μας πέρασες. Δεν μας πέρασες. Εμείς είμαστε τεμπέλχαράδες. Δυόμιση ώρα. Εσύ καλά, εσύ αγόρι μας. Είσαι βούνταμπα, βούνταμπα, είσαι βούνταμπα. Ζέσαι. Μαγόμβα. Τώρα που βρίσκεσαι. Και εμείς. Βλέπει χαρά ο άνθρωπος. Πάω προς Μόναχο, εδώ έχει 2 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Α, έπεσε η θερμοκρασία. Έτσι, άλλες κλα, 2 βαθμούς, άλλες κλα είναι. Ναι, χαρά. Όχι, ωραίο. Θα μας ακούει κανείς εδώ σου. Έχει ένα ψιλοχιονάκι. Ωραία. Έχει ρίσκει ένα ψιλοχιονάκι. Καθαρή δρόμη, εντάξει, καμία σχέση. Ναι, βέβαια. Αλλά να δεξιά αριστερά βλέπεις μια σπρίλα όσο φαίνεται, γιατί είναι νύχτα. Έτσι. Καθάρη εδώ. Η ενημέρωση. Φιλιά, σε χαιρετούμε. Καλούς δρόμους. Καλημέρα. Η ενημέρωση στους δρόμους για τη Γερμανία. Μόνο εδώ. Λες και βγήκαμε ευκαρπία να ακούσουμε. Ωραίο, άμα θέλει κανείς, ας πούμε, κάποιος σχεδιάζει αυτή τη στιγμή να πάει Γερμανία, ακούει. Θα βγει στην Autobahn. Λόγω επειδή. Το νέο Deutsche Welle. Το Deutsche Welle των φτωχών Ευρωπαίων, βεβαίως. Τετάρτη 28 του μηνού. Δεν ξέρω αν έχει κάτι κόσμο ιστορικό να ρίξουμε μια ψηλή ματιά εδώ στα ένθετά μας. Στα ένθετά μας οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Ποιους αξίζει να μνημονεύσουμε, ποιοι γεννήθηκαν σε σήμερα. Να δω κανέναν έτσι από τον
στον χώρο του αθλητικού γίγνεσθε. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο μεγάλος ο Roy Tarpley το 1964. Βεβαίως ο Roy Tarpley, ο οποίος το 2015 έφυγε από την ζωή σε πολύ μικρή ηλικία. Μεγάλη παιχτούρα, από τους μεγαλύτερους καλαθοσφαιριστές που περάσανε τα ελληνικά γήπεδα. Λόγω επειδή του χαρακτήρος του δεν μπόρεσε να κάνει μεγαλύτερη καριέρα στο NBA. Δεν μπόρεσε. Ναι, νομίζω ήταν, είχε ψηφιστεί μια χρονιά και ο καλύτερος εκτός παίχτης, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, εκείνη την εποχή τώρα στο NBA των μεγαθυρίων. Δεν είναι τώρα το NBA που, βέβαια, που πηγαίνει και εγώ να πάω, ας πούμε. Εντάξει, μπορεί, θα βρω ένα συμβόλαιο τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Έτσι πως κατεντήσω το NBA. Η γενιά ήταν με ναύαρχο, Patrick Ewing και τέτοια μέσα όλοι. Σε ποιες ομάδες? Καρμαλόν, Patrick Ewing, τώρα μιλάμε για Dallas Mavericks είχε αγωνιστεί από τους Dallas. Ναι, ναι, 5 χρόνια. Από τους Dallas τον πήρε ο Άρης το 92-93. Τότε πήρε μαζί ευρωπαϊκό κύπελο με Roy Tarpley, κύπελο κυπελούχων. Για Τζόγλου πάγκο. Για Τζόγλου, ναι. Είχε ρίξει 30 διάρα στον ΠΑΟΚ τότε. Χωρίς Γκάλι ο Άρης, με τον ΠΑΟΚ να έχει πάρει τον Cliff Levingston από τους πρωταθλητές της Chicago Bulls και να κατεβαίνει στο παλαιά αεράτος και να τρώει μια 30 διάρα στο κεφάλι. Εκείνη τη χρονιά ο ΠΑΟΚ πήρε το μοναδικό του πρωτάθλημα μετά το 1959 και να, ακόμα να το θυμούνται. Θυμάμαι τώρα στο πάγκο, ναι, έδειχνε τον Steve Γιατζόγλου να εξηγεί προπονητικά, ας πούμε. Right, I play, βοηθάει ανάγκη στην over to cost to cost και κοίταζε ο Λυπηρίδης. Έτσι, τι λέει τώρα. Μάθαινε αγγλικά, μάθαινε αγγλικά κανονικότατα. Μετά Ολυμπιακό, επέστρεψε Ντάλλας, Ηρακλή και το καλύτερο, ας πούμε, πάντα το έβαζε αυτό κουιζάκι. Σε ποια άλλη ομάδα έχει παίξει ο Roy Tarpley? Ελληνική. Που δεν το θυμόμουν ποτέ και το κι εγώ μέσα κουσίσει. Ναι, 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 το έχω. Στον Έσπερο έχει αγωνιστεί. Εκεί κλείσει την καριέρα του. Έλα, ρε. Το 2000 βεβαίως. Πάντα θα κλείσει. Δεν το θυμάται κανένας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώ το να. Θα είχε καταναλώσει αρκετές μπύρες. Για... Ναι, στα ημίχρονα έπαιρνε μπύρες. Ο Ρόι. Ήταν τόσο συγκλονιστικός παίχτης. Εγώ τον έχω πετύχει στο γυμναστήριο του Τζίμι Σαμαρά να κάθονται σε σκαλάκια δίπλα στην πολυκατοικία μαζί με τον ψυχολόγο. Και ο ψυχολόγος δεν προλάβαινε να του ανοίγει τις μπύρες. Αν θυμάσαι και τον ψυχολόγο. Κανονικά. Ήτανε πρωί. Έτσι. Αντί για κονφλέξ και ιζοτονικά και ενεργειακές μπάρες, κάτσε να χτυπήσω κάνα πυράκι να γουστάρουν. Αυτά είναι. Πάντως έχει τα δίκια του ο Δημήτρης από τη Βέρεια. Δηλαδή να καταστραφεί ο ΠΑΟΚ για να έχει εσύ κόσμο στο live. Εντάξει, άμα με βάζουν τα μάτια και τα παίζουν Πέμπτη να πούμε, δεν κατάλαβα. Επειδή δεν έχει λεωφορεία, δεν σημαίνει ότι δεν κυκλοφορούν τα παπάκια. Κανόνι στην πορεία. Έλα, να τι κοιτάξει. Ακρίβεινη βενζίνη, ακρίβεινη βενζίνη να πούμε. Ναι. Τι ήθελα να πω. Καλά, δεν μιλήσω για την Άκη, δεν αξίζει να ασχοληθεί. Η όλη φάση ήταν περίεργη. Θα πέσει βαριά καμπάρα να ξέρει. Έρχεται. Ναι, όντως και είναι ένα ερώτημα. Ο ΠΑΟΞΙΣ τώρα αισθάνεται, ας πούμε, γιατί είδα πολλά ποσταρίσματα χθες στο ίντερνετ. Αισθάνεται χαρούμενος με κάποιον τρόπο, αισθάνεται δικαιωμένος. Από Ευρώπη θα φάει βαριά. Αδιαφορείς. Αδιαφορώ, γιατί είναι κανονικά, φίλε, είναι, είναι από μίμηση γαύρου κανονικά η ΑΕΚ. Στον αγώνα με τον Ατρόμητο, έτσι μπήκα σε κάποιο site να δω σχόλια, τι γράφουν. Και οι αξίδες άντε θρυλεγγύρνατο. Κανονικά. Πάντως σου λέω, είδα αρκετά ποσταρίσματα χθες στα ίντερνετ από φίλους του ΠΑΟΚ ικανοποίησης για τα όσα συνέβησαν, τα οποία δεν είχαν σχέση καθόλου με το αγωνιστικό, ούτε καν και με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, αν το δούμε καλύτερα. Αλλά είδα αρκετά. Εγώ σου μεταφέρω μία τάση που υπάρχει. Κανα δύο χρονάκια να ρίξουν, αλλά δεν θα υπηρεστεί. Έτσι κι αλλιώς δεν θα βγει. Είχε προχθές μία, επειδή πιάσατε τον μπάσκετ, είχε προχθές μία εκπομπή στο κρατικό, στην ΕΡΤΡΙΑ. Ναι. Είπες μπάσκετ κρατικό και μετά νόμιζα να πεις Πηλαία. Τίποτα τέτοιο. Μπάμπη, έχει ζωχάβες, βλέπω. Θέλεις λίγο φτιάξιμο, καμιά άλλη φούλα. Λίγο ίσιωμα. Θέλεις. Λοιπόν, και είχε καλεσμένους τον Βασίλη Κονομίδη και τον Καλημερίδη και φυσικά είχε και τον Αλεξανδρή. Ναι. Και αποκάλυψε ο Καλημερίδης κάτι που είχα πει πριν από καιρό. Έτσι. Ότι, ναι, όχι, το είχα πει. Ποιο? Τις μετοχές. Τις έχει η κυρία Λάσκαρη. Α, τις μετοχές της ομάδας του Άρεος, ακόμα και αυτή τη στιγμή. Ναι, ότι είναι ο μπροστινός. Ναι, κανονικά, μα δεν έγινε κάτι. Δηλαδή, πρέπει να έχεις πολύ φαντασία για να φανταστείς ότι
ήρθε ένα δικηγόρο από το πουθενά και τι, του χαρίσαν τις μετοχές. Πώς έγινε όλη η μεταβίβαση. Και σε ένα δικηγόρο. Άρα υπάρχει δηλαδή ακόμη καθεστώς λάσκαρη στην ομάδα την καλαθοσφαιρική του Άρεως. Ναι, βέβαια είπε και πολλές ακλαμαρίτες. Ναι. Ο πιο σοβαρός στη συζήτηση ήταν καλά και ο Βασίλης Οικονομής αλλά και ο Αλεξανδρής. Που θυμηθήκανε κάποια παλιά πράγματα και κάποια συμβόλαια. Δηλαδή, 1.200.000 στοιχίζει, ας πούμε, ο Λίβιγκστον. Ναι. Ασύλληπτα λεφτά. Ασύλληπτα λεφτά. Αν έπαιρνε σε εκείνη την εποχή Αμερικάνο κάτω του 1.000.000 δολαρίων, που σημερινά λεφτά τώρα μιλάμε είναι 5-6 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή με την αναγωγή. Αν έπαιρνε κάτω από 1 εκατομμύριο, έλεγε τι μα έφερε. Είχε πάρει, ξέρω και όλοι. Ναι. Έπαιρνε παίχτη μου 800.000 δολάρια και έλεγε τι παλτό είναι αυτό. Και τώρα είναι στο 1/3 ενό Αμερικάνου παίχτη, είναι το μπάτζετ μια ομάδα. Κανονικότατα εκείνη την εποχή, α πούμε. Κάτι έτσι συζητάμε. Εκείνη την εποχή, α πούμε, είχε 5.000 δραχμές ή τι σημαίνει 15 ευρώ βέβαια, 10 έχει τώρα το Παοκάρης και εκείνη την εποχή πήρε 5.000 δραχμές για να πάει να δεις ένα Παοκάρης. Σημερινά λεφτά τώρα πάλι με αναγωγή μιλάμε για 50 και πάνω. Και για να κλείσω, για να πάρει και ο κύριος Μπάμπης. Ναι, περιμένουμε να ακούσουμε. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει μια ιστορία κάποια κόμματα τέλος πάντων στα σχολεία για να ξεκινήσουν να καταλήψεις. Έτσι ο γιος μου τυχαίνει να είναι στο 15μελές κάποιου ηλικίου και του λέω εσύ τι έκανες, μου λέει ψηφίσαμε, λέει, αλλά εντάξει δεν μετράει λέει, μία ψήφος, λέει από τις 15 λέει είναι η δική μου. Φυσικά λέει δεν δέχτηκα λέει να πάω με την Εύα Μπράουν, το έχω γαλουκίσει σωστά το παιδί. Ναι. Για όσους καταλαβαίνουν ποια είναι η Εύα Μπράουν. Ναι. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει από εκείνο το κόμμα μια ιστορία και έχει παρισφρήσει μέσα στα σχολεία. Βέβαια μπορεί να είναι και μαθητές που να έχουν χάσει καμιά 20 χρονιές και να βρίσκονται εκεί πέρα. Ή να έχουν χάσει τα μαθήματα της ιστορίας, ας πούμε, γιατί άμα μαθαίναμε ιστορία θα καταλάβαμε πολύ παραδείγματα. Έχουν χάσει σίγουρα τα μαθήματα της ιστορίας. Ναι. Λοιπόν, έγινε, σε χαιρετούμε. Είμαστε όλοι αυτιά. Τσάω, τσάω. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα, συντροφάκια. Ωπ, καλώς το να. Τι κάνετε. Είμαστε πολύ καλά, εσύ. Μου θυμήσατε το μεγάλο το Ρόι. Ρόι, εννοείται. Λοιπόν, right. Το 92 ο Νοβοσέλατς ήταν 18 χρονών που λέτε και είχε πιάσει δουλειά στο 6 και 25. Αυτό ήταν στη Βασιλίσσης. Αυτό το μαγαζάκι ήταν ένα μικρό μπαράκι μετά στη Βασιλέως Γεωργίου στο 26 μου φαίνεται. Το Σούποντιτς δεν ήταν το 6-25. Σούποντιτς. Από τη γωνία τα φόρτωνε ο Σούποντιτς. Σούποντιτς ήταν πολύ μικρό το μαγαζί, είχε μέσα 6-7 τραπεζάκια. Εγώ 18 χρονών πιτσιρίκος. Ήθελε σερβιτόρο ίσα για να σερβίρει την παρέα του, δηλαδή δεν είχαμε δουλειά. Και είχα πιάσει δουλειά, η πρώτη μέρα που είχα πιάσει δουλειά ήταν την ημέρα που κέρδισε ο Άρης στο ΠΑΟΚ με 30 τόσους. Τους 32. Μπράβο. Ήταν στο ξεκίνημα της σεζόν κιόλας τότε νομίζω. Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, πότε ήταν. Ήταν αρχές της χρονιάς το 92. Δεύτερη αγωνιστική, κάτι τέτοια, ναι. Δεύτερη, τρίτη. Και είχε έρθει ο Ρόι με τον ψυχολόγο. Ο ψυχολόγος ήταν η Μούρη. Κάτσε. Ερώτηση. Δηλαδή είχε πάντα από μαζί του ένα ψυχολόγο, ας πούμε. Ήταν συνέχεια με μια άσπρη μπεμβέ γιατί τότε ήταν ο Μητρούδης πρόεδρος. Δημητρούδης Παπίου. Μου φαίνεται. Κάτω από το αστυνομικό τμήμα του ΔΕΠΟ. Λοιπόν, και παιδιά, είχε κάνει εντύπωση πώς έπινε τις μπύρες. Ναι, μία και έξω. Αυτό το μπουκαλάκι το έπινε πώς πίνουμε εμείς στο σφινάκι. Ναι. Ήταν απίστευτος. Δηλαδή μπορεί να έπιε και 30 μπύρες σε μια ώρα. Ναι, και εγώ αυτό έχω ακούσει σαν μαρτυρίες, δηλαδή επιβεβαιώνω, ας πούμε, τουλάχιστον από το... Ναι. Και δεν τον πείραζε, ρε παιδάκι, δεν χαλιότανε. Σαν νερό, για νερό το πολύ χαβάλες τύπος. Ναι, από το μεταξύ αυτό με τον ψυχολόγο, τι ήταν, κανένα φιλαράκι του θα ήταν που αυτό το φόρτωσε. Ο ψυχολόγος ήταν σίγουρα, παιδιά, δηλαδή σίγουρα, όσο μπορεί να είμαι σίγουρος, ήταν σίγουρα κολλητός του. Ναι, τι. Και τον είχε ντεμέξει σαν ψυχολόγο για να τον να το κρατάει τα μπόσκα, καταλάβατε. Άλλος φέρνει, ας πούμε, personal trainer, τέτοια αυτά, ιστορίες, σου λέει, θα φέρω και ένα ψυχολόγο. Πώς θα μπορούσε να δικαιολογήσει. Θα τον είχε συμβόλαιο στο Μητρούδη και αυτό σαν ψυχολόγο. Έχω και ένα ψυχολόγο. Σέρβιρα ουίσκι στον Νάζα Νίκολιτ, στον προφέσορα του Ιουγκοσλάβικου μπάσκετ. Ναι. Ο οποίος έχει συγχωρεθεί. Βέβαια, εδώ και χρόνια. Θυμάμαι, ήταν ωραίες εποχές. Μπασκετικό στέκι, ναι, βέβαια. Αλλά εντάξει, όταν έμπαιρνε μέσα η Μπάρμπαρα η Σούμποντιτ,
Ήμασταν όλοι κλαρίνο. Προσοχή, ε. Παιδιά, τέτοια ομορφιά δεν υπήρχε. Κούκλα. Έτσι, έτσι. Εντάξει, ο Σούμποτιτς τρελόταν τα κοριτσάκια, θυμάμαι. Ναι, ναι, ο Σούμποτιτς ήταν ο Σάκης Ρουβάς του μπάσκετ εκείνη την εποχή. Ναι, ναι. Εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, θα ανοίξει κανείς τώρα, τη συχνότητα και θα νομίζω ότι ακούς αγόρα. Σιγά, ναι, 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 ναι. Λοιπόν, για να μην χαλασούν ναι. και το καθημερινό, ναι. τι είπε ο προηγούμενος, ναι. ότι οι μετοχές του Άρη είναι στη Λάσκαρη. Ότι μέσης άκρης, αυτό είπε ο Πάρης Καλημερίδης σε μια μπασκετική εκπομπή στην R3. Εγώ έχω ακούσει, παιδιά, μεταξύ μας τώρα, ότι οι μετοχές της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι στην εισαγγελία της Μόσχας. Μάλιστα. Ό,τι πει η εισαγγελία της Μόσχας, αυτό γίνεται. Μάλιστα. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο, αν πάρει τηλέφωνο... ο μεγάλος και πει Ιβάν βάλει το σακάκι και αντί για τη Θεσσαλονίκη πάνε στη Σικελία να πάρει στην Παλέρμο, το ίδιο θα γίνει. Πού είναι με το γιοθκοφτάκι μου τώρα θα ακούσουμε σιγά σιγά, εντάξει, έγινε, συγχαιρετούμε. Βγήκαν οι ψήρες στο γιακά, βρε γουλανδρή θα λέτε και θα κλαίτε βρε. Έτσι, σε φιλούμε, καλημέρα, τσάο τσάο. 2-31-0-2-87-3-8 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 χρέος 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρέος κινητής τηλεφωνίας και λόγω επειδή στα ίντερνετια και εκεί μας βρίσκεται και επικοινωνείτε σαν σήμερα το 1999 συμβαίνει ένα κόσμο ιστορικό γεγονός για τον... για τον χώρο του ποδοσφαίρου που νομίζω δεν ξέρω αν έχει υπάρξει ομοιό του. Ο Παραγουανός Χωσέ Λουίς Σιλαβέρ, το θυμάσαι? Μεγάλος Σιλαβέρ. Εκτελούσε πέναλτι. Ναι, γίνεται, και όχι μόνο, και φάουλ εκτελούσε. Εκτελούσε. Γίνεται ο μοναδικός τερματοφύλακας στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου που σημειώνει χατρίκ. Ναι. Σαν σήμερα το 1999 στον αγώνα Βελέζ Σάρσφιλντ Φεροκαρίλ. Έστε, έτσι λέγεται, ας πούμε. Η Βελέζ Σάρσφιλντ είναι η μία και η άλλη Φεροκαρίλ στην άλλη. Η Βελέζ Σάρσφιλντ είναι γνωστή. Γνωστή. Τη Φεροκαρίλ, έστε. Κάνα β' γάμα εθνική θα είναι, θα πει κανένα κύπελο. Εκείνο το πρωτάθλημα πρώτη εθνική, όχι, πρωτάθλημα πρώτη εθνική κατηγορία Αργεντινή και σημειώνει 3 γκολ με πέναλτι. Μπράβο. Και για πέναλτι κράτηση. Όπω και να έχει, γίνεται ο μοναδικό στην ιστορία τεράστιο Σιλαβέρτα από τι μεγαλύτερε προσωπικότητε. Και τώρα που είπαμε Αργεντινή, πάει προ τα έξω να διεξαχθεί το. Δεν γίνεται αλλιώ, α σκοτωθούμε. Πώ θα μετρήσει ένα μάτσο τώρα. Πανθεσσαλικό, Πανθεσσαλικό, γιατί όχι, τα είπαμε. Λεάνδης Βικελίδης, Καρίλα. Λες, θα είναι σαν να παίζει Μπόκα πάλι στην έδρα της. Ας παίξει, τι όχι, έπαιξε ένα μάτσι Μπόκα. Να πάμε στην Τούμπα. Εντάξει, ξέρω εγώ, η River ποια είναι. Η River που θα μπορούσε να παίξει σωστό. Ό,τι είναι αντιάρρηση είναι εντάξει, το παίξει. Η River, ας πούμε, που έχει τον Σκόκο, δεν είναι αγωνιστή στήριο. Να, τον Σκόκο, οπότε θα μπορεί να παίξει το ΟΑΚΑ. Βέβαια, χθες το ΟΑΚΑ δεν έδωσε τα διαπιστευτήριά του όσον αφορά την τέλεση ενός σημαντικού αγώνα. Αλλά λέει προσανατολίζεται η Ομοσπονδία εκεί. Το πιθανό, εγώ το βλέπω καμιά Ευρώπη να τελειώνουμε, ας πούμε. Λες, γιατί, γιατί άμα τους βάλεις Λατινική Αμερική, δεν θα πάνε. Θα πάνε. Δηλαδή, γιατί άμα τους βάλεις Ευρώπη, δεν θα πάνε. Εντάξει, μέχρι να πάρεις το αεροπλάνο και εσύ να έρθεις. Θα έχει, θα έχει, λες. Λέει προσανατολίζεται στο να διεξαχθεί το μάτσο 8-9 Δεκεμβρίου εκτός Αργεντινής για να μην έχουμε κανέναν εμφύλιο. Αμερική, κανένα αυτό. Κάνα Αμερική και με τα σκυλιά και τα σνάιπερ πάνω όλοι εκεί. Σουάτ, ματ. Εμείς εδώ θέτουμε την χώρα μας, φαντάζομαι, στην διάθεση των Αργεντινικών ομάδων να έρθουν να κάνουν τα επεισοδιάκια τους. Πολύ ωραία εδώ. Εγώ τους αφήνω, τους θέλω εδώ. Εδώ ελάτε, παιδιά. Να κάνουμε ένα τέτοιο τουρισμό επεισοδιακό. Ναι. Μπορεί να έρχονται οι hooligans κάθε ομάδα ή οποιοδήποτε έχει να λύσει διαφορές. Θα το βάζουμε σε ένα μέρος, το απλακώνεται, θα ξεθυμάνει. Θα κάνει ένα μάτσο μόνο με επεισόδια. Ναι, να ξέρουν όμως. Μόνο επεισόδια. Ναι. Πώς είναι, ρε παιδί μου, ας πούμε, στον Καναδά, πώς πας στην Ολλανδία και πηγαίνεις στα coffee shop. Μπράβο. Θα έχουμε τα ξύλο shop. Ας πούμε, πηγαίνεις στο πλακώνε αυτό. Θα παίζουμε εμείς 11. Θα μπαίνω εγώ μέσα, ξέρω εγώ, center for. Στη Ρωσία πώς υπάρχει και. Σχεδόν πρωτάθλημα. Νομίζω όχι στη Ρωσία και στην Πολωνία, γιατί υπάρχει πρωτάθλημα παδικού ξύλου. Έχει παδικό ξύλο. Και αυτό το MMA. Θεσμοθετημένα μαζεύονται και πλακώνονται δηλαδή. Όχι. Έχει και αγώνες με 5-5 κόσμο ξύλο μέσα στο επίπεδο. 5-5 ring. Α, ωραία αυτά. 11-11. Έχει εδώ στην Ελλάδα τέτοιους. Με τρεις διαιτητές μέσα. Ναι, σαν τον μπάσκετ. Θα φτιάξουμε ένα τέτοιο. Ξέρεις τώρα, άμα πέσουν κανένα 2-3 και μπαίνει 8-1, α πούμε, φίλε και του τελευταίου. Μπορεί να παίξει και τέτοιο. Ναι, κανονικά. Ουχ, Παναγία. Άρα του σταματάει γιατί τη τρώει όμω την τραφή. Είναι κανένα 10-20 δευτερόλεπτα. Θα φτιάξουμε τέτοια ομοσπονδία. Καλημέρα στη γραμμούλα μα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε, δεν μας ήθελε. 2-31-0-287-3-8.
στην Ελλάδα έχουμε τέτοιο ξύλο. Δεν έχει ακόμα. Δεν έχει. Να το φτιάξουμε. Ένα μόνο έχει. Ένα στο ρίγκ. Πρώτοι εμείς. Πρώτοι εμείς. Βγάλτε αποθυμένες, πλακωθείτε. Βγάλτε και λεφτά, ρε παιδιά. Δηλαδή στην τελική. Αφού πλακώνεστε που πλακώνεστε και το ευχαριστιέστε, γιατί να μην το κερδίζεις, να μην κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα. Αυτό δεν είναι αυτός ο σκοπός. Σε πραγματικές. Πώς έβλεπα χθες. Χθες να έτυχε να βλέπω εκείνη τη μελέτη. Έδειχνε. Και πώς έκατσα. Έβλεπα έναν τύπο ξενοδοχείο που έχει Θεσσαλονίκη και έκανε το πάρτι των Swingers. Πού έγινε αυτό. Έκατσα να δω τι είναι. Πάλι το χάσαμε. Ναι, αλλά με έδειξε τι είναι ο Swingers. Λέει μαζεύονται όλοι μαζί ζευγαράκια. Πέμπτος χρόνος στην Κρήτη, ρε φίλε. Α, στην Κρήτη αυτό. Ναι, γίνεται. Κάθε χρόνο το έχουμε θέμα. Σημείωσα εγώ. 9 Μαΐου γίνεται το κόλπο. 9 Μαΐου. 9 Μαΐου δεν ξέρω τότε. Αλλά δηλώνει συμμετοχή, λέει και είναι 5 φορές στο δωμάτιο όσο είναι στην κανονική σεζόν. 9 Μαΐου όμως κρίνεται το πρωτάθλημα. Πέρυσι είχε πάρει πλάτα 9. Είχαμε κανονίσει εδώ φιέστες, αυτά, ιστορίες. 9 Μαΐου μπορεί να ήταν και ο τελικός. Πέρυσι πότε ήταν, είδω στις 12 Μαΐου ήταν ο τελικός του κυπέλλου. Όχι Champions League, ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος. Πέλλου, ήταν αργά, ε. Ναι, πού να πας τώρα στα Swingers, εδώ έχει υποχρεώσει. Έχει δουλειά το ραδιόφωνο. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τις υποχρεώσεις. Κανονικότατα, προκαλούμε, μάλλον παρακαλούμε τον κύριο το συγκεκριμένο να. Να με κλείσει μια θέση. Τώρα θέλω σπόνσορα να πω, είναι ακριβά. Να μεταθέσει, να μεταθέσει. Στείλουμε τον Ψωμιάδη, λέω. Ναι, αλλά πας, λέει διπλός εκεί, δεν έχει, λέει μόνο. Στείλουμε το Φωτιάδη. Πρέπει να βρω και μια. Ανταποκριτή. Μια κοπέλα, αγόρι μου. Μπα, θα ανοίξουν όλες οι πόρτες. Δεν πας μονός. Ναι. Πας διπλός, παίρνεις διπλός, βγαίνεις διπλός. Προφανώς δεν γίνεται. Αφήνεις, παίρνεις. Άμα πας μόνος θα πάνε να μαζευτούν τα λιγούρια. Δεν έχει μόνο εισαγωγή και εξαγωγή. Δεν έχει εξαγωγή. Θα στείλουμε Φωτιάδη, θα στείλουμε Φωτιάδη τώρα με τι παρέα. Δεν ξέρουμε. Θα πάρει την Νοτιοκορεάτισσα του έργου του Αριανού Νοτιοκορεάτισσα. Κανονικά. Εντάξει, κάτι θα κάνουμε. Θα τη φω εγώ γυναίκα στην ανάγκη, α πούμε, προκειμένου να παρισφρήσουμε μέσα σε αυτή τη σχολή. Περισσότεροι λέει νοικιάζουν, ξέρει. Για να έχουν. Για να έχουν ασχοληθεί. Ωραία πράγματα. Και αυτό είναι ένα είδος ανάπτυξης και τουρισμού. Για μας δεν έχει να κάνει. Θα φέρει χρήματα στην χώρα. Μόνο 177 δωμάτια είναι όλο το ξενοδοχείο κλεισμένο. Δεν προσβάλλει κανένα ούτως ή άλλως στη συγκεκριμένη διαδικασία. Διπλές βάρδες, σερβιτόροι, security, τα πάντα. Το θέμα είναι καθαριστέ μετά, α πούμε, τι τραβάνε. Χαμός. Ναι. Αυτό. Οπότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να εδώ σας προσφέρουμε να πάρουμε και ένα έσπα, να κάνουμε ένα ρίγκ να πλακώνονται 5-5 ξύλο. Εμείς θα κάνουμε εδώ ένα μέρος που θα πάρουμε μια εβδομάδα. Εντάξει, αυτό. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα ξανά, Μπαμπή. Κόνταψα τώρα στη δουλειά και θυμήθηκα τον προηγούμενο, ζήτησα πέναλτι. Χριστόφορε, ο Χριστόφορος δεν ήταν. Ο Χριστόφορος, ναι. Τις μετοχές του Ολυμπιακού τις έχει ένα καρτέλ στην Κολομβία. Μάλιστα. Για να μην μείνει αναπάντητο. Και εκνευρίζεις κι άλλο το φίλο μου το Δημήτρη. Ναι, πού είναι ο Δημήτρης, χάθηκε εδώ, εκνευρίστηκε λοιπόν, και σε τη συχνότητα. Ναι. Και κάτι άλλο. Βεβαίως. Την ώρα που είπες ότι κοιμήθηκε σε φιλικό σπίτι, ναι. Έπρεπε να ήταν ο παππούλιας να πει σε γυναίκα. Με ρωτούσε χθες, να έρθω. Ναι, να έρθει όμως ρε φίλε, γιατί του είναι πολύ άσχημα. Ας στείλουμε και τον Πάφη, δηλαδή, στο Swingers. Έχει στις πλάτες του Πάφη. Ναι. Έχει φτάσει εκεί που έφτασε. Χτίζουμε καριέρες, εννοείται. Ναι. Και μετά εντάξει. Έτσι. Σωστό κι αυτό. Σωστό κι αυτό. Οι αγνώμονες. Λοιπόν, μάλιστα, έγινε. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, και αφού πιάσαμε και τα μπασκετικά, Detroit Pistons, New York Knicks νωρίτερα για τον μαγικό κόσμο του NBA 115-108. Miami Heat, Atlanta Hawks 113-115. Memphis Grizzlies, Toronto Raptors 114-122. Denver Nuggets, Los Angeles Lakers 117-85. Και Phoenix Suns, Indiana Pacers 104-109. Δεν έχει Euroleague και τέτοια και αυτά και ιστορίες και Eurocup, γιατί έχει αγώνες εθνικών ομάδων για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Εμείς έχουμε περάσει ούτως ή άλλως το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Κίνας του 2019, αλλά έχει αυτό το Σαββατοκύριακο, την Παρασκευή νομίζω, και την Κυριακή έχει μάτς. Πρέπει να παίζουμε με τη Σερβία, δεν κάνω λάθος. Euroleague πρέπει να έχει, δεν έχει. Έχει όχι, δεν έχει τίποτα. Γιατί έχει. Α, ο Euroleague παίζει να έχει, ναι. Παρασκευή έχει. Δεν έχει το αυτό που παίζουμε εδώ οι δικές μας ομάδες. Eurocup και τέτοιο. Αλλά από ό,τι βλέπω, Euroleague έχει κανονικά αύριο και μεθαύριο. Ναι. Γι' αυτό και δεν παίζουν οι παίχτες της EuroLeague. Αλλά τα υπόλοιπα κύπελα δεν διεξάγονται. Νομίζω το Champions League είναι της FIBA. Είναι της FIBA, οπότε γι' αυτό δεν γίνονται οι αναμετρήσεις. EuroLeague που είναι της EuroLeague κανονικότατα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την πρώτη μας ανάπαυλα, να σηκώσουμε μανικάκι και να εισέλθουμε στην επικαιρότητα της σημερινής ημέρας, η οποία δεν ξέρω σε ποιο επίπεδο μπορεί να μας απασχολήσει. Έχει τα θεματάκια, έχει λίγο ΑΕΚ.
Έχει ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για Τσέλσι. Άρη τι έχει, τίποτα. Άρης προετοιμάζεται για Τσέλσι. Ναι, τίποτα. Ναι, νέκρα. Ας σου έχω άλλες θεματάρες τότε. Θα πάμε σε άλλα παιδιά. Ναι. Μείνετε συντονισμένοι το λόγο επειδή τώρα ξεκινάει. Έτσι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο πρωινό της 20ης, όσο έχουμε σήμερα ξεχάσα κιόλας, 28η του Νοέμβρη, 26, 27, 28 είμαστε, 28 Νοέμβρη, λιγότερο από 30 μέρες για τα Χριστούγεννα, να αρχίσουμε να μετράμε σιγά σιγά αντίστροφα, να σκεφτόμαστε και τις ημέρες που θα αναπαυθούμε και δεν θα ξυπνήσουμε από τα άγρια χαράματα. Όπως πράττουμε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Champions League χθες, ΑΕΚ Άγιαξ. Νομίζω το παιχνίδι περνάει σε δεύτερη μοίρα από ό,τι αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι. Με τα όσα συνέβησαν μέσα στον εντός του γηπέδου, μία ώρα περίπου πριν την έναρξη αναμέτρησης. Και δεν είχαμε καταλάβει και τίποτα ρε πάνω στην περιγραφή. Δεν έχει και δημοσιογράφος τέτοια. Μετά ακούστηκαν αυτά. Είπε ο δημοσιογράφος σε κάμια φάση όταν ξεκίνησε το μάτς ότι συνέβησαν κάποια πραγματάκια στις κερκίδες του γηπέδου. Ναι, πολύ έτσι επιδερμικά. Δεν υπήρχε ενημέρωση από τα site των Αθηνών. Ένα site βέβαια δούλευε κανονικά, οπότε το γκούγκλαρα εγώ. Επεισόδια στο ΆΚΑ και είχε ήδη βίντεο από το Twitter και ιστορίες. Ναι. Επειδή στον αγώνα ανάμεσα ακούγονταν κάτι σαν κροτίδες δυνατές. Επειδή τα διπλά τα μπαμ, τα αναγνωρίζω εγώ είναι δακρυγόνα αυτά που πέφτουν. Λέω τι κροτίδες δυνατές είναι αυτές. Και μετά κατάλαβα ότι παίχτηκε μανούρα. Μέχρι και Μολότοφ έπεσε μέσα στο Μολότοφ. Μολότοφ κανονικά, αφού δείχνει έχει φωτογραφία που έχει αρπάξει φωτιά μισή κερκίδα. Και πλέον τα πράγματα για την Ένωση είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η ΑΕΚ ήταν και υπότροπη, αλλά δεν τιμωρήθηκε το κλείσιμο της κερκίδας των οργανωμένων σε αυτό το παιχνίδι. Την γλίτωσε, αλλά από ό,τι φαίνεται τώρα δεν θα γλιτώσει την βαριά καμπάνα, η οποία μπορεί να είναι από και κλεισμένο το θυρών. Δύο χρονάκια. Και κλεισμένο το θυρών για, ξέρω εγώ, για όλη τη σεζόν. Για κλείσει από τον κερκίδα. Παίζει και αυτό το σενάριο του αποκλεισμού από την Ευρώπη, από τις ευρωπαϊκές, το οποίο θα κάνει ένα τεράστιο πισωγύρισμα για την Ένωση, σχεδόν καταστροφικό. Και πόσο καταστροφικό. Δύο χρόνια, μα τη βγάλει, δηλαδή, έτσι κι αλλιώ θα έβγαινε Ευρώπη ή έχει φέτος. Δεν θα έβγαινε Ευρώπη. Τι θα έβγαινε, UEFA, σιγά μην έβγαινε. Μπορεί να πάρει το κύπελο και να βγει στο Europa League, σου λέω εγώ. Του κουναράσει, δεν τα έχει κάνει. Μάλιστα. Το πράγμα είναι ότι σίγουρα εντάξει, μπορεί να έχει αποκλειστεί από το Champions League, μπορεί χρονιά να μην είναι καλή φέτος για την ΑΕΚ, αλλά τον αποκλειστή. Πιο μεγάλη ζημιά είναι να μένει κυκλισμένο του θεωρών δύο χρόνια. Δεν είναι πιο μεγάλη ζημιά, γιατί αν αποκλειστεί από την Ευρώπη, φαντάζομαι τώρα ας πούμε, το πισωγύρισμα με την έννοια ότι και παίχτε δεν μπορεί να πάρει. Ναι. Και το ένα και το άλλο. Αλλά θα μπορούσε να παίξει κανένα άμα δεν ποιο αυτό. Σιγά σιγά η ΑΕΚ θα γυρίσει πάλι σε καθεστώ ανυπολιψία. Οπότε αυτά που ακούγονται, α πούμε, δεξιά και αριστερά, ότι βολεύει γιατί διαμορφώνει μια οικονομική πολιτική. Έτσι ας πούμε ισχνή, νομίζω ότι δεν ισχύουν, διότι η ΑΕΚ θα επιστρέψει πάλι σε ένα καθεστώς να βολοδέρνει και να έπρεσε κανένα βαθμό κουτσουρεμένο σαν, και η χώρα σαν χάνει τους βαθμούς για δύο πράγματα, αλλά σίγουρα η ΑΕΚ έχασε πάρα πολλά από το χθεσινό παιχνίδι. Δεν έχουμε αυτή τη βδομάδα, δεν έχουμε ξαναδεί κιόλας και τέτοια επεισόδια νομίζω να συμβαίνουν στο ΑΕΚ. Παικτικά δεν είχε τίποτα, αυτό ήταν αναμενόμενο. Απλώς αν δεν έδινε την κόκκινη κάρτα και το. Θα ερχόταν το 1-1 που έλεγα εγώ. Ναι, θα ερχόταν δηλαδή. Εντάξει, θα έπαιζε λίγο. Στάθηκε καλά η ΑΕΚ, μην λέμε τώρα. Απλώς οι άλλοι σβηστά το πήγαν. Έλεγα πράγματα. Βαρετό. Εντάξει, δεν είχε αμάνκετη και πώς και να εστιάζει. Η ΑΕΚ εν τέλει αγωνιστικά ιτήθηκε με 0-2 από τον Άγιαξ και παρέμεινε στους 0 βαθμούς. Κανονικότατα ο Άγιαξ πέρασε νομίζω στην επόμενη φάση. Τελείωσε ο Άγιαξ, είναι καθαρός. Πέρασε στην επόμενη φάση από τη στιγμή που η Μπενφίκα συνετρίβει από την Μπάγερ του Μπάγερ Μονάχου με 5-1. Για να δούμε έτσι εδώ τώρα λίγο την επαλήθευσή μας. Κάναμε τίποτα. Πάρ' τη χαρτούρα σου εδώ να δούμε, γιατί μάλλον φάγαμε άγριο κουβά, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, έτσι με τις χθεσινές πονηρές μου προσεγγίσεις του Ρομπινά. Κάτσε εσύ, έβγαλες το σημείο του Άγιαξ, το έβγαλες 0-4 τώρα. Τα σημεία τα βγάλαμε σιγά. Βρεάς, εντάξει, ξεκινάμε τα σημεία και βγάλουμε κανένα σκορ. Λέμε, αμά και τι, πώς και τι κάναμε. Εγώ το δώσα πονηρό σε 1-1. 0-2, νίκη για τον Άγιαξ. Το άλλο μάτς που διεξηχθεί νωρίς το απογευματόβραδο, Τσεσεκά Μόσχας Πλιέζν. Έβλεπα εγώ την γκέλα.
δίστασα να το δώσω το διπλό. 1-2 πνιέζει στον Κουβά. 2-0 το έδωσε σε αυτό το σκορ. Ναι. Τα πράγματα εκεί περιπλέκονται στον όμιλο, στον συγκεκριμένο. Juventus Valencia. 3-1 το έδωσε εγώ εδώ. Ότι οι νυχτερίδες θα κάνουν τη μεγάλη. Έτσι αυτό τίποτα. 0-1 το είχα δώσει. 3-1 εσύ. 1-0 νίκη για την Juventus. Με τον ένα τον άλλο τρόπο. Η οποία είναι από τα φαβορή φέτο. Έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση στο Champions League. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποια ομάδα. Δεν έχουμε δει κάποια ομάδα που λες ότι είναι. Όχι. Το ισχυρό τι και πως χαρτί της διοργάνωσης. Όλα μπορεί να συμβούν στο φετινό Champions League. Λίον, Manchester City. Έπιασε το σκοράκι, το βγάλες. Καλά τα πήγες. Μια χαρά είσαι. Μέχρι στιγμής έχεις πέρα από τη Τσεσεκά. Λίον, 2-2. Το έδωσε το σκοράκι. 0-2 εγώ έδωσα νίκη της Manchester City. Manchester United, Young Boys. Και εδώ τα πήγες πάρα πολύ καλά, Στέφανε. 2-0 έδωσες. 1-0 ήρθε. Εγώ τι έδωσα εδώ. Σίγουρα θα κάνεις καλή κόντρα. 1-3. 1-3 έδωσα. Όχι, τι. Άλλο, όχι. 0-2 πρέπει να δώσεις. Manchester United, Young Boys, όχι. 1-3 το έδωσες. 2-0 εγώ. Ναι. Έδωσα 1-3 να κερδίσει Young Boys μέσα στη Manchester. Έδωσες ένα τέρας εχθές. Ναι, κατόπαιξα. 111 απόδοση. Όχι, κατά λάθος περπατούσα. Δεν πειράζει. Αλλά λέω ότι το έγραψα. Ναι, θα ήμουν αφηρημένος κανονικότατα. 111 απόδοση έδινε αυτό που έδωσες. Τα τίμησε όλα, να ξέρεις. Γιατί δεν με λες, ρε, τι κάνεις, ρε. Ειλικρινά τώρα το είδα και εγώ, λέω αποκλείτερα. Μήπως ήθελα να πω 3-1. Ποτέ στην πρόγνωση δεν λες τι κάνεις, δεν ξέρεις. Όχι, αυτό σίγουρα. Μπάγερ Μονάχου, Μπενφίκα 5-1. Τι το είχαμε, ναι. Συμφωνήσαμε κιόλας. Ναι, κανονικά. Συμφωνήσαμε ότι θα έρθει 1-1. Οι προφητείες βγαίνανε. Το ένα το βγάλαμε. Ναι. Ρώμα, Ρεάλ Μαδρίτης 2-2 το δώσω εδώ. 1-2 το δώσω εγώ. 0-2 ήρθε η Ρεάλ. Ρώμα, Ρεάλ Μαδρίτης 0-2. Και έλα λίγο εδώ. Χόφενχάιμ, η αγαπημένη σου Χόφενχάιμ. Ναι, ρε, τι έκανε χθες. Με τη Σαχτάρ 2-3. Ματσάρα εδώ. Πολύ πάθα. Δεν τον περνά τον Νάκελμπακ. Πώ τον αγαπά. Τον Νάκελμπακ, μαρέ, τον αγαπά. Ναι, τον αγαπά, τον αγαπά. Αλλά τα φάγε εδώ και η Σαχτάρ πήγε από πάνω. Όπως διαμορφώθηκε η κατάσταση, 2-2 το δώσω εγώ, 3-1. Τουλάχιστον δώσαμε πολλά γκολ για να δικαιολογήσουμε την θέση μας. Και οι βαθμολογίες όπως έχουν διαμορφωθεί μετά και τα χθεσινά αποτελέσματα. Στον όμιλο της ΑΕΚ, Μπάγερ 13, Άγιαξ 11, έχουν περάσει στην επόμενη φάση. Παίζουν την τελευταία γωνιστική μεταξύ των, νομίζω. Ποιος θα πάρει την πρώτη θέση του ομίλου. Manchester City 10, Lyon 7, Σαχτάρ 5 και Hoffenheim 3. Η Σαχτάρ παίζει ακόμα. Παίζει και για την πρόκριση. Παίζει και για την πρόκριση. Στο γκρουπ της Real, η Real είναι πρώτη και έχει προκριθεί 12. Δεύτερη Ρώμα 9, έχουν καθαρίσει την υπόθεση, έχουν περάσει στην επόμενη φάση. Πλιάζ στους 4, Τσεσεκά στους 4, θα διεκδικήσουν το εισιτήριο που οδηγεί στους 32 του Europa League. Και Juventus 12, Manchester United 10, έχουν περάσει και αυτές στην επόμενη φάση του Champions League, εκτός η Βαλένθια που συνεχίζει στο Europa League, και τελευταία Young Boys με ένα βαθμό. Το προγραμματάκι μας συνεχίζεται και σήμερα με ωραία παιχνιδάκια. Σήμερα όχι, το έλεγα χθες ότι δεν είμαι καλά. Δεν νιώθω τα πράγματα. Ναι, νιώθω τα πράγματα λίγο θολά όσον αφορά τις προφητείες, αλλά σήμερα. Θα τα βγάλεις σήμερα. Σήμερα, επειδή κοιμήθηκα από τις 11.30 ώρα. Μ' αρέσει. Δεν άντεχα να δω τίποτα. Εγώ δεν κοιμήθηκα καθόλου, γι' αυτό θα προτρέψουμε. Το αισθάνομαι ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα από νωρίς, κυρίες και κύριοι. Και σήμερα 8 παρα 5 Ατλέτικο Μαδρίτης Μόνακο. Να δούμε και την κατάσταση στο συγκεκριμένο όμιλο. Η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι ισοβαθμή με την Μπορούσια στους 9 βαθμούς, η Μπρίζ είναι στους 4 και η Μονακό 1. Είναι, νομίζω, είναι με το 1,5 πόδι στον επόμενο γύρο. Είναι. Οπότε Ατλέτικο Μονακό, αν κερδίσει η Ατλέτικο, περνάει στην επόμενη φάση. Μονακό παίζει για το Europa. Παίζει και δεν παίζει, δηλαδή. Να τη δώσουμε τώρα. Τι να τη δώσουμε, τη Μονακό. Δηλαδή, να τη δώσουμε και χ. Θα τη δώσει χ, θα πα τόσο ισχυρά. Τόσο ισχυρά. Για πες. Πα, δεν χάνει ο Τσόλο. Είναι. Δύσκολα τέτοια μάτς κιόλα. Είναι γόητρο τώρα. Όχι, είναι μόνο γόητρο. Σου λέει πρέπει να μην πάμε στην τελευταία αγωνιστική και είμαστε. Ναι, δεν πάει τώρα. Ασχοληθεί. Ναι. Εγώ θα δώσω ένα 2-0. 2-0. 2-0 θα δώσεις. Ναι. Εγώ θα δώσω 2-1. 2-1. Πάντως πηγαίνουμε με την νίκη της Ατλέτικο. Οπότε καταλαβαίνετε, παίξτε το χ2, παιδιά, να είστε παιδιά, μέσα. Να είστε μέσα καλυμμένοι. Κανονικότατα. Λοκομοτίβ Μόσχας Γαλατασαράι επίσης στις 8 η ώρα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δύο ομάδες, μάλλον είναι αποκλεισμένες έτσι πως τα βλέπουμε. Πόρτο 10, Σάλκε 8, Γαλατά 4 και Λοκομοτίβ 0. Οπότε. Η Γαλατά. Εντάξει. Και είναι και λίγο στο Europa League.
και κούτσο βλέπει, αλλά πολύ δύσκολο το Champions. Λοκομοτίβ Μόσχας. Ναι, λες να γίνει κανένα. Να δώσουμε τώρα. Γαλατά Σαράι. Θα τη δώσω μια τη Γαλατά, ένα 0-1 άντε καιρό. Όλο την παίζω τη Γαλατά και όλο τη χάνω. Θα την παίξει διπλό. Λέω να κάνει τον, να δώσει τον ίνι περπάνω τον αγώνα αυτή τη στιγμή και θα να. Τη δώσω... Δώσε την. Θα τη δώσω ένα μεγάλο προπέσχη. Ένα-ένα λοιπόν. Και στις 10 η ώρα Μπορούσια Ντόρτμουντ Μπριζ αγωνίζονται. Ναι. Είπαμε Μπορούσια είναι πρώτη με 9. Θέλει να βγάλει εκτός την Μπριζ που κάνει την τελευταία της προσπάθεια. Τι να το δώσουμε αυτό, να το δώσω ένα-ένα, θα το δώσω ένα χικάκι. Θα το δώσω ένα 3-0 γράψω. Θα παλέψει η Μπριζ. Θα παλέψει η Μπριζ. Τα αεροπλανάκια τη Ντόρτμουντ φέτος δεν έχουν σταματημό. Νάπολη Ερυθρός Αστέρας. Να τα τώρα. Αυτός ο όμιλος τώρα είναι όμιλος φωτιά. Είναι όμιλος της Λίβερπουλ. Λίβερπουλ 6, Νάπολη 6, Παρί 5 και Ερυθρός 4. Εδώ σε θέλω τώρα. Εδώ θα γίνει, πως λέμε, να χρησιμοποιήσουμε ένα κλισέ, αίμα κι άμμος. Νάπολη Ερυθρός θα πάνε εκεί. Δύσκολο, δύσκολο. Είναι δύσκολο. Γιατί ο Ερυθρός από εκεί που τον είχαμε του πεταματού έχει δείξει φέτος ότι κάνει τις ζημιές και είναι και μέσα στο παιχνίδι της πρόκρισης. Όχι μόνο. Κανονικά. Ναι, στην πρώτη του συμμετοχή. Τώρα αυτή το κόλπο Ερυθρός Αστέρας εκεί ο Μιλόσεβιτς, πώς το λένε του. Ο Μιλόγεβιτς. Άλλε ποτέ Πανιωνίου, πώς το λένε. Μιλόγεβιτς. Μιλόγεβιτς, ναι. Τώρα το βλέπω λεωφορείο πούλμα πίσω και με τρεις στην κόντρα να φεύγει. Ναι. Οπότε άντερ τώρα αυτό. Τρεις στην κόντρα. Θα το πατήσω τώρα. Πατατό. Πώς θα το πατήσω τώρα αυτό είναι το θέμα. 1-1. 1-1. Εγώ βλέπω την Νάπολη να ξεμπουκώνει και να πετάει μια τριάρα στον Ερυθρό. Έτσι, κόντρα σε όλες τις προσδοκίες. Δεν έτσι. Έχω καμία βάση για την οποία το λέω αυτό, αλλά καλά κάνεις. Πουθενά δεν υπάρχει βάση ούτως ή άλλως. Τα λεγόμενά μας σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Στις 10 επίσης, Άιντχόβεν, Μπαρτσελώνα αγωνίζονται. Ναι. Στον όμιλο αυτόν η Μπαρτσελώνα είναι πρώτη και έχει περάσει 10 βαθμούς. Ιντερ 7, Τότεναμ 4 και Άιντχόβεν 1. Οπότε μπορεί να την πει και αδιάφορη την Μπαρτσελώνα τρόπον. Κανονικά. Απέναντι στην Άιντχόβεν. Τι το βλέπουμε αυτό. Μπαρτς Άιντχόβεν. Ναι. 2-2. 2-2, ναι. Θα σου δώσω κι εγώ. Πούλα τρέλα. Πούλα τρέλα να μην είναι Άιντχόβεν. Έτσι. Πούλα τρέλα στο λαό. Πούλα τρέλα στο λαό του λόγου, επειδή κανονικότατα. Έτσι. Παρί Σεν Ζερμέν Λίβερπουλ, νομίζω στο σπουδαιότερο παιχνίδι τη σημερινή βραδιά. Εδώ. Όλοι αυτό το βλέπουμε. Ούτε γυριστρούλα σήμερα, ούτε τίποτα. Καρφωμένοι σε αυτό το μάτσο. Είναι, ναι, ναι. Μας βγάζει από την δύσκολη θέση. Εντάξει και το. Κοίταξε και το. Έχει κι άλλα. Και το Tottenham Inter είναι. Είναι δυνατό. Ναι. Και θυμόμαστε ότι στο πρώτο Inter τότε να μην είχαν γίνει και εκεί. Και εκεί έχουμε θέμα να πούμε. Πώς, ήτανε 0-2 και ήρθε 2-2. Ναι, αυτό ο Ικάρντι. Ή 3-2 είχε λήξει. Όχι. Είναι 2-2. Είχε γίνει μια μεγάλη ανατροπή πάντως. Ή μια ανατροπή όπως έχει. Με την Μπάρτσα νομίζω είχε. Βρε και το τότε να μην τερέχει είχε γίνει. Τέλος πάντων, εντάξει. Αλλά νομίζω ότι το παιχνίδι της βραδιάς είναι το Παρί Λίβερπουλ. Παρί, ναι. Βεβαίως. Δεν χάνεται με τίποτα. Στις 10 και εδώ σε θέλω καρδιά μου που θα έλεγε και ο καλλιτέχνης. Εδώ σε θέλω καρδιά μου τώρα. Δεν τι γίνεται. Αυτός ο Τούχελ είναι πολύ επιρρεπής με το 4-3-3. Ναι. Επιθετικό 4-3-3. Τώρα, γκολ θα βάλει Λίβερπουλ εκεί μέσα σίγουρα στην κόντρα. Είναι... Καλά, το γκολ παίζει να το δίνει ένα 10. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στα στοιχήματα και σε αυτά. Και η πλάκα ποια είναι τώρα, ότι ο Χέντερσον πρέπει να είναι τραυματισμένο ο αργό σκάφ που παίζει άμυνα. Και παίζει εκεί να παίξει τώρα. Ποιο γρήγορο σκάφ υπάρχει και θα παίξει πολύ κόντρα. Οπότε λοιπόν. Ναι. Θα το παίξω 1-1 σίγουρα. Θα, το θα δώσω και εγώ το ίδιο αποτέλεσμα, το 1-1 της αγωνιστικής από εμάς τους δύο. Άρα καταλαβαίνετε ότι σίγουρα δεν πρόκειται να έρθει. Θα δει 0-5-5. Όχι, ισοπαλή. Ισοπαλή θα πεις ότι είμαστε μέσα στο σημείο. Αλλά θα δει 0-5 ή 5-0 και θα είμαστε εντελώς εκτός λογικής και πρόβλεψης. Απλά θα γίνει πάνω κάτω. Πιστεύουμε, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Θα είναι ο ορισμός του box του box. Έτσι. Μ' αρέσει αυτό. Κάνω και εγώ κλεισές δηλώσεις. Σίγουρα πιστεύω ότι θα είναι ένα καλό παιχνίδι. Ναι. Και 11 αυτοί, 11 εμείς. Αυτό τα γήπεδα εμείς. Πόρτο Σάλκε και ο Πόρτο Σάλκε. Κανονικότατα στους 10 η Πόρτο, η Σάλκε στους 8. 4 η Γαλατά, είπαμε και η Λοκομοτίβ 0. Εντάξει. Αν ήταν Ελλάδα, θα λέγαμε ένα χ βολεύει και τους δύο. Όχι μόνο χ. Και τέτοια ιστορία. Αυτό τώρα το χ τύχει να το δώσει. Γκολ. Ένα-ένα ξανά. Εντάξει, 0-0 θα το δώσω εγώ. Ένα-ένα. Εσύ και τότε να μην τέργει στο τέλος. Η Ίντερ θέλει νίκη πασιδησία για να παραμείνει στο παιχνίδι της πρόκρισης. Με ισοπαλία δηλαδή μένει και εκτός. Η Ίντερ δηλαδή μπορεί να πει ότι παίζει για δύο αποτελέσματα. Τότε να μην τέργει λοιπόν.
Εγώ θα ποντάρω στην φόρμα της τότε. Το Τότεναμ, επειδή έκανε επίδειξη ισχύως με το 3 επί της Chelsea την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Για να δούμε. Λες. Θα το δώσω κι εγώ. Νίκη τότε να με βλέπω. Νίκη τότε. 2-1 θα το δώσω εγώ. 3-1 θα το δώσω. 3-1 εδώ. Η Τότεναμ σήμερα το βράδυ. Να έχουμε ματσάκια να απολαμβάνουμε, κυρίες και κύριοι, σε μια βαθιά ποδοσφαιρική ημέρα. Όπως και εβδομάδα, όπως είναι αυτή η οποία διανύουμε. Μια χαρά τα πράγματα και είπαμε, σε σύγκριση με τη χθεσινή, είμαστε πιο ξεκάθαροι όσον αφορά στο τι θα παρακολουθήσουμε. Όλα τα βλέμματα θα είναι στο. Σε ποιο παίζει η Paris Saint-Germain, πώς το λένε, είναι το Parc des Princes ή αυτό είναι. Parc des Princes, όχι, πώς το λέγανε. Στο Emirates το έχουν κάνει. Δεν ξέρω πώς το λένε τώρα, είναι καινούριο κήπεδο είχε κάνει. Αλλά έτσι είπα για να δείξω ότι κάτι ξέρω και ότι ξέρω καλά, ας πούμε, για να φανερώσω το. Η Paris από το Saint-Germain. Έτσι, Paris από το Saint-Germain, κανονικότατα. 2-31-0-2-8-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπούλα μας FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας και λόγω επειδή βεβαίως στα ίντερνετ και εκεί βρισκόμαστε και ανταμονόμαστε, επαναλαμβάνουμε ότι μέχρι τις 9 δεν θα υπάρχει συγκοινωνία, αστική συγκοινωνία, υπάρχει στάση εργασίας λόγω επειδή της 24ωρης απεργίας της ΓΕΣΕ. Από τις 9 μέχρι τις 9 το βράδυ κανονικά το δρομολόγιο και από τις 9 μέχρι την λήξη της βάρδιας επίσης πάλι δεν θα υπάρχουν λεωφορεία, για να ξέρετε με, το τι, με τι θα κινηθείτε σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, να αποφύγετε τρομποτινά την ταλαιπωρία όσο μπορείτε τουλάχιστον. Η μεγάλη είδηση βεβαίως της ημέρας είναι το ότι ο Γιώργος Σαββίδης άνοιξε νέο προφίλ στο Instagram. Έλα, ρε. Λέγαμε πριν από 2 εβδομάδες τι θα άνοιξε γίνει. Ναι, γιατί είχε κλείσει το παλαιό του και ανησυχούσε όλος ο κόσμος εδώ, τα άρθρα σε όλα τα αθλητικά site υπήρχε συγκεκριμένη είδηση και απορούσαν γιατί και πώς ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τόσο δραστήριος στα διαδικτυακά πεπραγμένα ότι δεν γίνεται. Και μάλιστα ανησυχούσε και δημοσιογράφοι γιατί από εκεί μαθαίνανε και τις ειδήσεις. Δηλαδή τώρα πάλι Γιώργης γράφει και τον βρίσκεις Γιώργης. Με νέο αφημί ίσως. Α, εντάξει. Πώς επέλεξε, ας πούμε, και τέτοια. Ύστερα λέει από απουσία 2 εβδομάδων. Η απόφαση του Γιώργου Σαββίδη να κατεβάσει το προηγούμενο προφίλ του ξάφνιασε αρκετούς. Και... ωστόσο, ο γιος του Προέδρου και ιδιοκτήτης ΠΑΕΠΑΟΚ με το ύφος του νέου προφίλ στο Instagram δείχνει σαφώς τους λόγους για τους οποίους εξαφάνισε το προηγούμενο λογαριασμό, λέει το εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ. Ποιο? Στο πρώτο του post, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕΠΑΟΚ αναφέρει επιστροφή στη δουλειά. Όπα. Έτσι. Τι δουλειά που να αποσταρίζω, να κάνω. Η δουλειά μου είναι, ναι. Δεν είναι δουλειά, είναι. Κάντε με like. Ενώ όλες οι υπόλοιπες φωτογραφίες είναι ασπρόμαυρες, όπως συμβαίνει και με τον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο Instagram. Μάλιστα. Όταν λέει όλα πάνε κατά διαόλου, οι άνθρωποι που στέκονται δίπλα σου χωρίς να γδύνονται είναι η οικογένειά σου, σχολιάζει σε μία από τις 4 αναρτήσεις του. Τι θέλει να πει. Μπορεί να πάει τώρα κατά διαόλου, ας πούμε. Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει μια χαρά. Ναι. Αυτό ξέρουμε. Εντάξει, ξέρουμε τώρα. Η δουλειά πάνω απ' όλα. Η δουλειά πηγαίνει μια χαρά. Πήραμε Πορτογάλο αυτόν τον τεχνικό διευθυντή. Με όλα καλά πηγαίνουν. Πάμε για extreme velos. Ναι. Δεν ξέρω τι μπορεί να πηγαίνει κατά διαόλου. Θα είναι τυράκι για να παρακολουθούμε τα επόμενα αποσταρίσματα. Αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα είναι αμιγός παοκτσίδικο το νέο Instagram. Σίγουρα. Οπότε ανακούφιση στις τάξεις στο ρεπόρτερ. Θα μαθαίνουν τις ειδήσεις και για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Διότι αυτό προσδίδει μια αμεσότητα. Τα παλιά τα χρόνια περίμενες να βγει εφημερίδα και άμα. Πας εκεί με το μικρόφωνο να κάνεις το κασκαντέρ και να πετάς από τους φράχτες φωτογραφίες και κάνουν προπόνηση. Και να δεις κανέναν που έχει έρθει στο αεροδρόμιο και να πάει να τον κάνεις, ενώ τώρα πλέον τα μαθαίνεις τα πράγματα πολύ πιο απλά. Από τον Πρόεδρο. Από τον Πρόεδρο, τον ίδιο. Δεν χρειάζεται. Πες, έχω ένα δικό μου στην ΠΑΕ που είδε ότι έφτασε εκεί μέσα. Κανονικά. Μα πώς λες δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ Starter Pack, φίλος του Γιώργης στο Instagram. Μπορείς κανονικότατα να ενημερωθείς και ερχόμαστε τώρα σε. Ούτως ή άλλως μπαίνουμε σιγά σιγά σε μεταγραφική. Σε μεταγραφική περίοδο η οποία διάρκει. Εντάξει, δεν είναι και καμιά τεράστια τώρα ο Δεκέμβρης. Λίγα πράγματα νομίζω θα κάνουν όλες οι ομάδες. Και ο ΠΑΟΚ φαντάζομαι ότι το πολύ να πάρει 2-3 παίχτες. Βαριά, ούτε 3 το βλέπω. Τι θα πάρει. Κάνα 2. Όπως είπες εσύ, εξτρέμε. Ίσως σίγουρα θα πάρει καλό χαφ να βρει. Χαφ τώρα, αυτή την περίοδο. Χαφ πρέπει να βρει τώρα, φίλε. Δύσκολο είσαι πολύ αργό στα χαφ, εντάξει. Θέλει χαφ και center back θέλει. Και σίγουρα στόπερ θα πάει. Θέλει οπωσδήποτε. Είσαι καλά. Οπότε γι' αυτό με 2-3 βοηθήσει. Δεν είσαι παραπάνω. Δεν θέλει και κανένα. Μα Γενάρη δεν παίρνει σχεδιασμό πάνω από 4 και 5. 2 παίχτε βρίσκει.
Μπορεί να αρχίσει μετά. Τυχερά, μετά. Δεν θες κανένα δεξιά-αριστερό μπακ, τίποτα αυτό έτσι. Κοίταξε τώρα, έχει διάμεση χειμώνα. Δύσκολα να. Ένα δεξί, θα προχωρήσει με. Δεξί μπακ, λες. Ναι. Θα κάνει το πείραμα του τέτοιο, άμα περπατήσει λίγο Κίτσιου. Ναι, αυτό άμα περπατήσει μπορεί παίζει. Να παίζει και, και τόσκα Κίτσιου, τόσκα να το βάζει λίγο στόπερ, Κίτσιου να παίζει καμιά πλευρά. Λίγο μάτο, λίγο Βιερίνη. Εντάξει, έλα, πάμε πάλι κάρια να βοηθήσετε λίγο να βγει. Ναι, βγήκε η χρονιά μια χαρά. Να βγει η χρονιά. Να δεις, εγώ σου είπα, ο Λιμιός θα γυρίσει μπακ, θα ξέρεις. Το έχεις πει αυτό, το έχεις πει. Φέτο, από το λέω από καλοκαίρι αυτό και πέρσι να μην σου πω ότι ο Λιμιός θα είναι το καλύτερο δεξί μπακ. Δεν τον έχει όμως. Δεν έχει πειραματιστεί. Ακόμη, δηλαδή, δεν έχει πειραματιστεί γιατί το του συμφέρει. Απλώς άμα του δει το Λιμιό να παίζει δεξιά μπροστά από το μάτι, κάνουν παπάδες από εκεί, δεν περνάει τίποτα. Ναι. Γυρνάει πίσω συνέχεια αυτό. Ναι, ισχύει, ισχύει. Βοηθάει, βοηθάει. Πάντα γυρνάει. Ο Άρης έχει καμία μεταγραφή, θα κάνει τίποτα λες. Θα πάρει center for. Θα πάρει center for. Γιουνιές τώρα έχει ξεκινήσει. Γιουνιές έχει, αλλά. Ήταν να μην ξεβρήκε τώρα Γιουνιές. Πίσω τι έχει. Μπορεί να ξεβρήκε. Ποιον έχει αλλαγή από το Γιουνιές. Την κοινή αν παίξει μπροστά και. Τον περιβόητο να σλίδι. Αυτό ο Άρης χρειάζεται ρε παιδί μου αυτό τα αριστερά μπακ και τα δεξιά. Μπακ να βγάζει μια σέντρα, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μάλιστα. Από χάφησε καλά, υποτίθεται, αλλά άμα βρεθεί κάτι, το παίρνει κάτι τυχερό, ας πούμε. Αλλά θα είναι μια έτσι μειωμένο προσδοκιών μεταγραφική περίοδο και δεν βλέπω κιόλας. Τα παλιότερα τα χρόνια υπήρχε έτσι, ας πούμε, μια κάψα πρόεδρε κυρίως στον Μπακ. Πάρε κανένα παίχτη να πούμε τώρα να του βλέπω. Ήρεμοι. Από τη στιγμή που υπάρχει και μια καλή απόσταση από του δύο. Καλή, εντάξει. Μια σχετικά καλή απόσταση από τους διώκτες, δεν είναι τόσο μεγάλη πίεση του να ενισχυθεί το ρόστερ στην παρούσα φάση. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Τι έγινε, ρε. Οπ, νάτος. Ήρθε εδώ ο τεχνικός διευθυντής, κυρίες και κύριοι, του λόγω επειδή. Έχουμε Διαμαντόπουλο, ρε φίλε. Έτσι, τελείωσε. Είμαστε στο Σεντερφόρ. Έτσι. Να τα λέμε κι αυτά. Παρτελόνια, Βέρδα. Όπως δεν το βάζει. Μήπως πάρεις κανένα από την ΑΕΚ, από αυτούς θα φύγουν, δηλαδή, ξέρω. Άμα γινόταν Διαμαντόπουλο, θα ήταν καλός. Πάντα έτσι. Μια χαρά είναι ο Διαμαντόπουλο. Ήταν. Μπράβο. Μέρα μ' αρέσει. Δηλαδή τώρα τι βγήκε μας είπε ο Πάρης για την Τζόρτζια. Δεν ξέρω, δεν την παρακολούθησα την εκπομπή. Άσε, το μετέφερε. Φίλε, εδώ το κρατάμε μυστικό τόσο καιρό τώρα βγήκε αυτό να μας τα πει. Το είπε. Ξέρω εγώ. Δεν άκουσα, έτσι λένε. Ναι, μάλιστα. Οπότε μάλλον θα το είπε. Για να 101 λεπού, 110 λεπουδάκια. Ναι. Μάλιστα. Άρα επιβεβαιώνεις εσύ που είσαι μεγάλος ρεπόρτερ. Εγώ είμαι ένας απλός οπαδός, δεν ξέρω τίποτα. Μάλιστα, εντάξει. Μεζέ θα βάλεις τώρα, τι θα γίνει. Άμα πάμε από εκεί, αλλά εσύ είσαι και ραδιοφωνατής, θα τα βγάλεις στον αέρα από εκεί, θα τα τρελαθεί. Δύσκολα, ξέρεις, δύσκολα. Δύσκολα είσαι τώρα. Έλα. Δεν λέω. Πού είσαι, χάθηκες. Μας έφυγε. Στα τουνέλια. Ναι, τώρα θα νομίζω τον κόψαμε κιόλας. Και μια που είμαι ραδιοφωνάτης. Είσαι ραδιοφωνάτης. Και μια που είμαι ραδιοφωνάτης και δεν μας ακούει τίποτα για τους τυχηματζίδες που θα παίξουν, δεν το είπα πιο μπροστά. Ναι. Οι Paris Saint-Germain στην αποστολή Εμπαπέ και Νεϊμάρ έχουν σταυρό επάνω. Δηλαδή είτε τραυματισμένοι. Είναι. Ναι, και δεν ξέρω αν θα παίξουν. Λες να μην. Για ψάξει το λίγο παραπάνω. Εντάξει, το ψάξουν αυτοί που ασχολούνται τώρα. Εμπαπέ τώρα και Νεϊμάρ. Τραυματίες. Καταστράφηκε. Στην ομάδα φαίνονται τραυματίες. Μήπως είναι ένα κόλπο αυτό. Όχι, δεν είναι κόλπο. Αυτά είναι επίσημα πράγματα. Λες, τραυματισμό στο νόμο ο Εμπαπέ και βουβονική χώρα ο Νεϊμάρ. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι θα κάνουν για να μα τολώσουν τα νερά μα Λιβερπέλου για να επηρεαστούμε, αλλά δεν επηρεαζόμαστε από αυτά. Θα του σκίσουμε. Τώρα που είπε αυτό, α πούμε, θα ψάξω να δω. Γιατί είδα το τραυματισμό του Χέντερσον να δω αν θα είναι όντως προχθές που έπαιζε με τη Γότφορντ. Μάλιστα. Επίσης, χθες, μιας και αναζητάτε η επόμενη έδρα της εθνικής ομάδας της Ελλάδος. Το διάβασα. Ναι, το διάβασα. Τι να γίνει, ναι. Ο ΠΑΟΚ λέει διαμέσου Ιβάν Σαββίδη παραχωρεί το γήπεδο της Τούμπας εντελώς δωρεάν. Γιατί λέει μέχρι τώρα το Καραϊσκάκι στην εθνική στοίχησε 40 με 60.000 ευρώ. Πλήρωνε η ΕΠΟ στο Καραϊσκάκι. Δηλαδή πλήρωνε σε κρατικό γήπεδο που παραχωρήθηκε σε χρήση ιδιώτη. Πλήρωνε από πάνω. Ο ΠΑΟΚ. Σαββίδη το λέει. Ναι, έδινε. Πράγμα το οποίο όμως προξένησε τις αντιδράσεις των οργανωμένων. Των οργανωμένων του ΠΑΟΚ από την θύρα 4 να τοποθετείται επίσημα. Να τοποθετείτε επίσημα περί του θέματος, λέγοντας ότι πάνω από το πτώμα μας η εθνική στην Τούμπα. Κατάλαβες. Μετά τις τελευταίες φήμες πως η έδρα της εθνικής Ελλάδος ενδέχεται να μεταφερθεί στην Τούμπα, ένα έχουμε να δηλώσουμε ρητά και κατηγορηματικά.
ούτε πάνω από το πτώμα μας. Αυτοί που μας κλέβουν πρωταθλήματα, κύπελλα και βιάζουν τον ελληνικό αθλητισμό δεν έχουν καμία θέση στο σπίτι μας και θα μας βρουν όλους απέναντί τους. Εννοείται πως απαιτούμε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να τελειώσει το θέμα μια και καλή με επίσημη ανακοίνωση. Αναφέρει ο σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ θύρα 4 για το συγκεκριμένο. Κατάλαβα ότι φαντάζομαι ότι δεν θα γίνει τελικά το. Μην την επιχειρήσει να γίνει, δεν θα γίνει αγώνα. Δεν θα γίνει αγώνα, δεν τέτοιο. Οπότε δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ σε κατάσταση να εμπλακεί σε. Μπορεί να έχουν απεργία δραστικά, αλλά τα μηχανάκια δεν έχουν τα παπάκια. Να εμπλακεί σε διαδικασία τώρα αντιπαλότητα. Με την οργανωμένη βάση. Ούτως ή άλλως η εθνική γενικότερα είναι αποδιωγμένη, δεν έχει κανέναν οπαδό στην Ελλάδα. Αυτό είναι το οξύμορο εδώ. Ότι δεν την συμπαθεί κανείς, δεν την υποστηρίζει κανείς. Άμα κάνει καμιά νίκη, εντάξει, μπορεί να πάμε λίγο στο γήπεδο να κάνουμε το πανηγύρι και το χαβά μας. Αλλά ποσός και απασχολεί κανένα. Και για μένα, ναι, ούτε καν στη Θεσσαλονίκη πρέπει να παίξει εθνική. Βάλτε να παίξει σε καμιά επαρχιακή πόλη. Άρα θα μου πει, δεν έχουμε και τα γήπεδα. Δηλαδή το Πανθεσσαλικό, το Παμπελοσυνιακό και το Παγκρίτο που είναι σε. Πα του Πασερά, εγώ να παίξει. Έτσι, το Πανσεραϊκό γήπεδο. Μήπω πόσα άτομα θα μαζέψει 5.000, πόσο μαζέψει παραπάνω. Βάλτε μέσα στο Πασεραϊκό. Τι Λάζαρο να παίξει. Να μου λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε τη μικρή μας διαφημιστική ανάπαυλα ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα του λόγου. Επειδή κάπως έτσι νομίζω έχει και η επικαιρότητα, να ευχηθούμε και περαστικά στο Γιώργο Γεωργίου, ο οποίος ήταν στην εντατική και βγήκε έτσι. Σοβαρά, μας φίλοι, μπράβο, ρε, στα site. Από τους πιο αγαπημένους μας έτσι, ιδιαίτερους σπορτς. Μεγαλώσαμε και γαλουχηθήκαμε όλοι με Γιώργο Γεωργίου, Καφενέντο Φυλάδων και ούτω καθεξής. Τελευταία άλλο. Διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο, επειδή στη δεύτερη μας ώρα 7 και 11 πρώτα λεπτά καλημερίζουμε τον κόσμο που αρχίζει και μπαίνει σταδιακά στην παρεούλα μας. Να ενημερώσω το βιβλιοφάγο κοινό της εκπομπής ότι αυτή την Παρασκευή στις 7 η ώρα θα βρίσκομαι προσωπικά στο public, θα συμμετέχω στο πάνελ της παρουσίασης του βιβλίου του γνωστού φίλου του Δικεφάλου, του Ισοβίτη, του Νίκου του Ιωαννίδη, μια εποχή στο τσιμέντο, ένα καταπληκτικό βιβλίο με ιστορίες από τη δεκαετία των 90 οπαδικής φύσεως, η οποία βέβαια δεν έχει να κάνει τόσο, δεν διαβάζεται μόνο άμα είσαι ΠΑΟΚΣΙΣ, μαθαίνεις μια πραγματικότητα που στη βίωνε ένας άνθρωπος που πήγε πάρα πολλές εκδρομές με πάρα πολύ γέλιο, πάρα πολύ χιούμορ, αν είσαι λίγο έτσι ακομπλεξάριστος και αν είσαι και λίγο έτσι διαφορετικής φιλοσοφίας, μπορείς να παρευρεθείς, μπορείς να το διαβάζεις, δεν έχει να κάνει, μας αρέσουν όλες οι ιστορίες μέσα από την ιδιαίτερη εποχή της δεκαετίας του 90 που είχε πάρα πολύ καλτ μέσα. Το πήραμε κιόλας. Πάρα πολύ καλτ. Θα είμαι μαζί με τον δημοσιογράφο τον Γιάννη τον Ανδρουλιδάκη και τον Πάνο τον Τόλιο. Ο Πάνος ο Τόλιος ήταν ο ντράμερ από τα Ξύλινα Σπαθιάρο στο Παουξάκι. Τώρα είναι ο ντράμερ του Χαρούλη, ντράμερ του Γιάννη Αγγελάκα. Γενικότερα μεγάλη μουσικάρα. Ναι, μεγάλη μουσικάρα. Σε 7 η ώρα στο public. Μια ιδιαίτερη παρουσία. Δεν έχει καμία σχέση με παρουσίαση βιβλίου, ας πούμε. Εντάξει, κανονικότατα. Είναι τζερτζελέ, καλό θα ήταν. Αυτό θα είναι σαν να παρακολουθεί εκπομπή, να παρακολουθεί πάνελ. Για όσου επιθυμούν, Παρασκευούλα, ελάτε από εκεί πέρα. Μπορεί να μα κάνουν και κανένα πέσιμο, α πούμε. Δυσκολά, ρε. Πέσιμο εδώ υπάρχει τώρα. Όχι πέσιμο, αυτά καλά, ρε. Δεν μου λε, έγραψε τίποτα για το Πασιάκο που κλάβαμε εκεί πέρα που τρώγαμε τι κοκκρέπε. Καλά. Μερικά δεν μπορεί και να γραφτούν για τα ψηρίσματα και τα έτσι και τα αλλιώ. Είναι ωραία, είναι ωραία να αρχίσει να βγαίνει και οπαδική ποδοσφαιρική λογοτεχνία τροποτινά και περιμένουμε και άλλου φίλου ομάδων να καταγράψουν τι εμπειρίε του. Μακάρι να αποτελέσει εφαλτήριο το συγκεκριμένο βιβλίο για να μάθουμε πράγματα και που λίγο πολύ τα συζητάμε έτσι στα περιθώρια και σε παρέε και να γνωστοποιηθούν και στον υπόλοιπο τον κόσμο. Πιθανότητα αύριο και μεθαύριο να κάνουμε και καμιά κληροσούλα, να δώσουμε και κανένα αντίτυπο εδώ από την εκπομπή. Έτσι, για να. Μα μπάμπι, δεν δίνω να δώσουμε κανένα εισιτήριο, κανένα τίποτα. Οι άλλοι είναι stars να πούμε πληρώνουν εδώ, είμαστε τίποτα. Θα κάτσει ο κόσμος να διαβάσει κανονικότητα. Κάνω μπουκ εγώ στον διευθυντή, θα πω τι θα γίνει. Εμά δεν έχει τίποτα, κανένα βιβλίο, κανένα έτσι, κανένα εισιτήριο. Καλά, και αυτό το βιβλίο μας το δίνουν τα παιδιά. Ναι, ρε. Εμάς τίποτα, δεν μας έχουν εκεί παρακατιανού. 2-31-0-2-87-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνία. FM και νόμιμη ματάκι αποστολή στο 545-26 χρέωση. 1,24 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρέωση γίνεται τη τηλεφωνία και λόγω επειδή στα ιντερνετια και εκεί μας βρίσκεται και μας λαϊκίζεται. Και λέγαμε ότι βρισκόμαστε και σε προ-χριστουγεννιάτικη έτσι εποχή. Σιγά σιγά στολίζονται αυτά, καταστήματα. Μπαίνει ο κόσμος
Μπαίνει ο κόσμος σε διαδικασία και λέει τώρα όμως τι συνέβη, τι συμβαίνει. Τι συνέβη στην Βρετανία. Γιατί εντάξει, είναι η χαρά ας πούμε της οικογένειας. Μαζεύει εδώ τα, έρχονται τα πεθερικά το ένα το αλλιώ. Γαμπροί, οικογένειες, συνυφάδες γύρω από το γιορτινό τραπέζι. Με απότερο σκοπό στο τέλος να μαλώσουν όλοι. Νομίζω ότι τα μαλώματα είναι περισσότερο το Πάσχα. Πάσχα, ναι, είναι πιο. Πιο έτσι, είναι και καλός ο καιρός και αυτά. Ναι. Πεθερά λέει στην Αγγλία, ζήτησε από την οικογένεια να πληρώσει ρε φαίνε το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Ποιο όροφο είναι αυτό, ποιο όροφο είναι. Τα πέτατη πεθερά όμως είναι. Βόλπλανε, βάλτε ένα σλίδι να την εκτελέσει, να τη στείλει από το παράθυρο. Ναι, μεν σε καλό ελάτε στο σπίτι να περάσουμε το ρεβεγιόν και αυτά και τέτοια, αλλά θα πρέπει και να τσοντάρει τώρα. Τι δάμε εγώ να έχει να τρώ, να πίνει γαλοπούλε, ιστορίε, κουμπί. Μόνο οι άντρε μπορούν να κάνουν. Ναι, έτσι. Καθόλου αλτρουιστική και ένδειξη αγάπη η συγκεκριμένη κίνηση. Καθώ λέει μια Βρετανίδα πεθερά, ζήτησε από όλου 19. Double dot τώρα τους έβαλε 19 ευρώ για να πληρωθεί ρεφενέ το οικογενειακό γεύμα. 19 ευρώ πληρώνεις άμα πας έξω νομίζω. Τι μαγείρεψε εκεί ως πάλι. Δεν ξέρω. Για βγάλει το τραπέζι να το κοστολογήσω. Ναι, προφανώς και δεν υπάρχει ας πούμε, αυτή τη στιγμή το μενού, αλλά ξέρω εγώ τι περιλαμβάνει τώρα ένα κλασικό χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Πόσα άτομα ήταν 19. 19 τώρα μπορεί να έχεις παιδιά, αλλά για να πληρώσει 19 ευρώ. 19 ευρώ το άτομο. Βάλει μια τετραμιλή οικογένεια και δυο συμπεθέρη τα πεθερικά να πούμε. Εντάξει, βάλε και πε. Μέσο όρο, δύο παιδιά, βάλεις, ναι. Με δυο νύφες. Βάλε ένα πούμε, τραπέζι, ξέρω, έξι άτομα τραπέζι. Όχι, βάλε και κανένα τέτοια εγγόνια. Βάλε 10-12 άτομα. Σου λέω 12 άτομα θα βάλω. 12 άτομα. 20 ευρώ, 240. Το βγάλε. Έβγαλε. Έβγαλε και τον προχρονιάτικο. Και να μαρήκαμε 240 ευρώ μα εδώ, τι μπορεί να μαγειρέψει. Ναι, πρασόπιτε κοιμάζει. 240 ευρώ. Μέρες ανθρώπων. Θα φροντίσει όλο το λόγο. Κανονικότατα. Καλημέρα στη γραμμούλα μα. Έλα, πάλι εγώ είμαι. Έλα. Συγγνώμη που ξαναφέρω να δείτε το κύριε στο φαγητό και έτσι, να πάρεις, ναι. Είναι το λόγο επειδή αυτό που γνωρίσαμε. Σκεφτόμουν το εξής. Αν καταφέρω και έρθω για τις 14 Φεβρουαρίου, θέλω ή πριν ή μετά το live να με πας σε όλα τα διαφημιζόμενα φαγάδικα που έχετε στο Λίμπερο. <Σε όλα. laughs> Αυτό, να σου πω κάτι, έχεις τώρα δώσει ιδεάρα που δεν το σκέφτεται εδώ οι διαφημιστές. Θα το κάνεις Μπάμπης Μπατμανίδης Λίμπερο Tour. On tour. Ναι, είναι κανονικότατα. Μακάρι να πηγαίναμε, να μπορούσαμε ας πούμε, να πηγαίνουμε και να τρώμε στα πάντα. Δεν έχεις μια καρτούλα και... Γιατί είμαστε φούρνο. Γαστροτουρισμός στη Θεσσαλονίκη. Αυτό δεν μπορείς να πας μία ώρα πριν και μία ώρα μετά. Αυτό θέλει κάθε εβδομάδα, θέλει κάθε μέρα τη εβδομάδα. Μέρα σου είπα. Τι μέρα, ναι, από το πρωί να ξεκινήσει. Είναι πολύ καλή ιδέα και αν ακούνε εδώ οι διαφημιζόμενοι μπορούν να φτιάξουμε ένα εκτοπτικό κουπόνι. Μπορούμε. Και θέλω να με πας και στο καφενείο του Στέφανου. Ναι, εννοείται. Θα δεις και πόκο, θα δεις πράγμα. Θα δεις εκεί. Αυτό είναι καλτήλα και θέλει βιβλία. Όλοι οι γιατροί και δικηγόροι. Μετά θα πας Γερμανία, θες ένα μήνα ψυχανάλυση μετά. Ακαδημία Πλάτωνος. Και πριν και μετά ψυχανάλυση. Πριν να προετοιμαστώ και μετά για να επανέλθω. Υπάρχει εδώ μια διαδικασία τα τελευταία χρόνια που λέγεται Open Houses στην Θεσσαλονίκη, όπου κάποιες Κυριακές γίνονται ξεναγήσεις σε κάποια σπίτια, σε κτίρια, σε τέτοια. Είναι μια πολύ ωραία κατάσταση. Εμείς θα το κάνουμε Open Kitchen. Ναι, Open Kitchen, κανονικότατα. Θα πηγαίνουμε για τα. Αυτό θα το κάνουμε τελευταία φορά, θα φας όμως πρωτοχρονιά. Θα μείνεις νηστικός μέχρι το Φεβρουάριο για να τα προλάβουμε. Να πάμε και στο σπίτι αυτής της πεθεράς. Καλωδικά. Που τα συνδυάζει και τα δύο. Άμα είναι να αφήσουμε λεφτά, θα αφήσουμε στον τόπο μας. Τους έβαλε 19 ευρώ. Ρε εσύ άντε βάλε 5 ευρώ. 5 ευρώ. Δεν θα καλύψει. Πόσες λίρες, 15 λίρες. Εντάξει, 19 ευρώ το κεφάλι. Σε ένα μαγαζί να πας, τόσο θα πληρώσεις. Αν είσαι 12 άτομα. Έλα ρε φίλε. Και θα πας και σπιτικά. Ναι, κανονικότατα. Και μια απορία πριν κλείσω. Έχω καιρό να ακούσω. Χαραλάμπη Αράο. Όχι, κάθε μέρα βγαίνει εδώ στα ραδιοφωνικά. Κάθε μέρα βγαίνει. Εντάξει, έλειπα κι εγώ. Γι' αυτό, όχι, και εδώ είναι. Έχω να ακούσω Φούρναρη καιρό. Φούρναρη θα επανέλθει, είναι εκτός αποστολής. Είναι στο πάγκο κάνει τώρα. Box to box παίζει. Ναι, είναι τραυματή. Παφούλια έρχεται εδώ. Παφούλια είναι στα ξενοδοχεία τώρα, απολαμβάνει τα μπανάκια τώρα, ξέρεις. Παπάπουλα. Σήμερα πληρώνονται τα επιδόματα, οπότε χθες μας ενημέρωσε κανονικότατα, άρα θα είναι εδώ. Ξενοδοχεία είναι. Όλα βαίνουν καλώς. Τώρα θα ακούσει. Εγώ έλειπα. Έτσι, εγώ έλειπα. Τελικά εσύ μόνο έλειπες. Θα ακούσει τώρα Μπάμπη από Αράο. Θα είναι το επόμενο τηλέφωνο. Άκου τώρα. Άκου. Ναι, έτσι έγινε. Χαιρετούμε. Θα είχε επέμβει ήδη άμα μας άκουγε για να μας πει για το πρωτοχρονιάτικο, για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Βρελές τώρα το τηλέφωνο επόμενο. Γκρινγκ γκρινγκ που θα ακουστεί αυτό είναι. Η συγκεκριμένη λέει κουβέντα ξεδιπλώθηκε στο βρετανικό φόρουμ Mums.net. Mums.net. Υπάρχει τέτοιο βρετανικό φόρουμ, ναι, κανονικότατα. Μαμ όχι από το μαμ που τρώμε, μαμ τη μαμά σου. Ρε, ποιο είναι τη μαμά σου, ρε, το ναι,
Σκάτ. Αλλά το πιο ιδιαίτερο είναι ότι λέει δίχασε τον κόσμο. Δεν ήταν όλοι καθολικά υπέρ, ας πούμε, ή κατά. Ναι. Ότι τι είναι αυτά που κάνεις, ρε παιδί μου, τώρα χρεώνεις, ρε φενέ, φενές καλεσμένους. Είναι μισή-μισή τώρα. Όχι, καλά έκανε δηλαδή. Εθνικός διχασμός, ναι, προφανώς. Είμαι παράλογη που πιστεύω πως πρέπει να ζητάς από την οικογένεια να πληρώνει το χριστουγεννιάτικο γεύμα. Ναι. Ερωτά η πεθερά. Ο σύντροφός μου μου είπε μόλις πως η μαμά του με την οποία θα περάσει το χριστουγεννιάτικο γεύμα είπε πως θέλει 17 λίρες, δηλαδή 19 ευρώ το κεφάλι από εκείνον κανονικότατα. Κάτσε φάει μόνη σου, μη καλείς τα παιδιά και μη ρωτάς μετά γιατί δεν έχουν τις γιορτές τα παιδιά μου να με δουν και να αφήσουν μόνη. Εγώ όμως σκέφτομαι το άλλο, μήπως είναι ένας τρόπος αυτός γιατί δεν θέλει να μαζέψει τα παιδιά να έρθουν εκεί πέρα να κραμπακιάζουν, δεν θέλει να δει τις νύφες, τις πεθερές, τους γαμπρούς και δεν ξέρω κι εγώ τι. Τι να τους κάνει, να έρχονται εκεί πέρα όλοι να μαλώνουν, να γριοφωνάρεις, να μεθοκοπάνε, να κάνουν, να λερώνουν το σπίτι. Παιδάκια να παίζουνε. Εγώ θα έβαζα 30 ευρώ το 30, 40. Να μην ήρθε κανένα. Πες το αυτό να το κάνει μια μάνα, μια συμπεθέρα από τα σέρα. Γίνεται αυτό. Χαρά, μπορεί με να τίποτα δεν γίνεται. Το κάνει αυτό. Δεν το κάνει με τίποτα. Η κοπέλα είπε πως θα περάσει γιορτές με τη δική της φαμίλια όπου δεν στοιχίζει τίποτα να τρώνε όλοι μαζί. Μπορώ να δω και τις δύο πλευρές. Εδώ και είναι σκληρή δουλειά και μπορεί να γίνει πολύ ακριβό, αλλά αυτή δεν αντιμετωπίζει ακριβώς οικονομικό πρόβλημα. Μας λέει σε πολύ κακή μετάφραση το συγκεκριμένο άρθρο. Μάλλον σε Google Translate το μετέφρασε γιατί δεν κατάλαβα. Χριστό αυτό που έγραψε. Παρ' όλα αυτά, σου λέει ότι θες να δεξιοχθείς, θες να φας. Θα πληρώσει 19 ευρώ το. Αυτό το κάνει η Ελληνίδα μάνα συμπεθέρα εδώ σε χωριό. Έχει φάει τον μπούλινγκ του αιώνα στην εκκλησία. Είδες τι έκανε αυτή η Μαρίκα. Πήρε από τα παιδιά τη. Βέβαια, ναι, καλά, ναι. Εδώ είμαστε πολύ άπλες. Τελείωσε. Τρεις μήνες δεν βγαίνει από την εξόδου αυτή. Πόσες θα θέλανε να το κάνουνε. Πόσες, από την άλλη, πόσες, ας πούμε, σκέφτονται. Θα έρθουν τώρα λεφτά, θα φάνε κούτρα τζάμπα αυτά και τέτοια. Πάλι εμείς θα χρεωθούμε. Πάλι το ένα. Πόσες θα θέλανε να το κάνουν, απλά δεν μπορούν για τα μάτια του δοκιμάσουν. Πάσα, αλλά και τα εγγονάκια τα χαρτζηλικόνισα από πάνω. Χαμός γίνεται. Κανονικότατα. Γλιτώνεις. 19 ευρώ. Ναι, αήθη κυρίες και κύριοι, μπορεί αυτό το πράγμα να. Όσοι θέλετε να κάνετε μαζί μου Χριστούγεννα, αφήστε ένα τριανταράκι, θα σας βολέψω. Ωραία, δεν είναι. Ωραία, δεν είναι. Θα σας μαγειρέψω, ναι. Έτσι, θα μας κάνεις τα βαγκούτα. Πράσου με κοιμά, όχι τώρα. Πράσου. Για εσύ που πήρε πρασιωτηρόπιτα να σε κράξω κομμάτι. Γαλοπούλα, μέτρια η γαλοπούλα. Κοτόπουλο σφιχτό είναι η γαλοπούλα. Δεν τρώει γαλοπούλα. Ναι, μέτρια δεν είναι, δεν τρώγεται. Αρνάκι, ούτως ή άλλως τα Χριστούγεννα αρνάκι που είναι πιο φθηνό. Άλλη για αρνάκι τρως. Και το Πάσχα. Το Πάσχα αρνάκι. Χριστούγεννα παίζει γουρουνάκι πολύ, γουρουνοπούλακι. Ωραία πράγματα. Άντε να έρθουν λίγο, μιας και δεν τρώμε καθόλου. Γαλοπούλα, ρε φίλε. Σε παρακαλώ τώρα, κοτόπουλο. Πιο σφιχτό από το κοτόπουλο η γαλοπούλα. Δεν το τρώω, δεν το τρώω. Ούτε και εγώ. Μια φορά που φάγαμε, ας πούμε, και τέτοια μετά. Άμα τώρα Πασχάλη, τώρα θα πάρει τηλέφωνο να πέσει πάνω στο γουρούνι τη πέτση, ξέρω ψυχή. Μπα δεν τρώει τέτοια. Δεν τρώει, τι δεν τρώει τέτοια. Τι τρώει, παίρνει. Ούτε τέτοια τώρα. Κάτι φιλετάκια, κάτι τέτοια. Τι φιλετάκια είναι, σαλιάρι. Ναι, που αυτά που λε τώρα. Ναι. Τώρα φάνηκε κάτι ζαντολάστιχα. Τα αποκαλύπτω εγώ. Και με δε και με ζέ μετά. Ναι. Άκου που σου λέω τα μισά. Βάλ του με ζέ, θα δει ότι τα μισά θα σου πει. Βγει τώρα στον αέρα να σε κράξω. Τα μισά θα σου πει δεν τα τρώω τώρα. Δεν τρώει μαγειρίζα, δεν τρώει πατσά. Εννοείται πω όχι. Τον κλείνω από τώρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έκλεισες. Καλημέρα. Νάτος, ο Αράου. Βγήκε. Το ίντερνετ. Τα ράδια. Κάντο αγάπη μου, κάντο. Βάλ τα δυνατά να ακούει όλο το Αράου εκεί πέρα λόγω επειδή. Η ουρανία γάλλονται χέρι, οι φύσεις όλοι. Τι πρόβλημα είχε ρε παιδιά, να σας πλησιώ. Εδώ λέει μία πεθερά λέει στην Βρετανία ζητάει 19 ευρώ το κεφάλι από όποιον έρθει στο σπίτι να κάνει ρεβεγιόν. Αυτό το κάνει η κυρία Μαρίκα. Από την οικογένειά του. Όχι. Με τίποτα. 19 ευρώ λέει το κεφάλι. Όταν καλά στο σπίτι σου κάποιον. Πες τα αγόρι μου. Δεν του λες να πληρώσει. Έτσι, πες τα σερέ μου. Τι. Γι' αυτό και εγώ μονίμως πάω στον αλώνον τα σπίτια. Ναι. Δεν καλάω κανέναν. Καλά, είσαι να σου πω κάτι. Ναι. Ή τη φας λίγο. Είτε πολύ, το είδα πληρώσει. Εγώ είμαι από αυτού που πηγαίνουν στην ταβέρνα και λένε είμαι φαγωμένο. Ναι, δεν αλλά... θα φάω πολύ. Γιατί παρέα ήρθα. Γιατί παρέα. Αλλά φέρει να πίνουν. Και είναι αυτό που χλαπακιάζει τα περισσότερα. Ένα τέτοιο με έτυχε εμένα. Δεν θέλω να φάω. Δεν μπορώ. Έφαγαμε. Ναι, μόλι. Ναι, λέω φάει γιατί του λέω θα πληρώσει και εσύ το ίδιο του λέω. Καλά τον είπε. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Στεφάνε, έχω δίκιο. Πάντα έχει δίκιο. Ναι, τελείωσα. Όχι, δεν είναι πάντα όχι. Κάνω κι εγώ κάτι. Καλά, άντε, αυτογνωσία, εντάξει. Μέχρι και εγώ. Ναι, όχι. Μάλιστα. Πάμε που λες. Όλες οι φίρμες τώρα τα Χριστούγεννα, αυτό το μήνα, όλες οι φίρμες εδώ στην Ελβετία κάνουν τραπέζι στο προσωπικό. Ναι.
Όταν λες οι φίρμες, τι εννοείς? Πάνε στα ρεστοράν. Α, εταιρείες. Ε? Εταιρείες. Εγώ άκουσα όλες οι φίρμες και ψάχνω να βρω. Ναι, ο Ρέμος έρχεται, ας πούμε, στην. Οι φίρμες, ναι, όχι. The firm, the firm. Όχι, ναι. Δεν έχει. Έχει μάσα καλή. Ναι, ωραία. Ναι. Ναι. Και τελευταία γίνονται σταφίδα που λες. Ναι, τελευταία αρχινάνε τα τσίπουρα με το τσίπουρο εδώ πέρα, ξέρεις τι είναι. Από μήλα, από δαμάσκηνα και με τον καφέ. Και γίνονται φεστιβάλ μετά. Αυτό είναι ωραίο. Τώρα πίνεται αυτό. Ωραίο είναι αυτό. Μ' αρέσει και εμένα αυτό. Αύριο θα το πιω αύριο. Άντε ζωάρα. Άκου τώρα. Εδώ πέρα στα 9 χιλιόμετρα έχουμε κάποιον Έλληνα. Γιατρός είναι αυτός. Ροδίτης είναι. Λέγεται Πάλας, είναι πολύ διάσημος. Ναι. Λοιπόν, έχει, τέλος πάντων, ναι, έχει πήρε όλη, μιλάμε για πολύχρημα. Όλη την πολυκατοικία τον έχει. Τον έδωσε τώρα τον Πάλα. Ναι. Ναι, και έχει και ρεστοράν, έχει κάτω καφετέρια, μεγάλη σέντα. Θα τον όμαζα Πάλας Παλάς. Πάλα, ναι, ο Πάλας με τα παλάτια. Ναι, έτσι αυτό. Ναι. Όχι, το τέτοιο λέγεται Art. Ναι. Art lady. Τέλος, σαν του Καρατζαφέρι, ναι. Έχει στεγνώσει κανονικά. Εκεί πέρα, αυτός κάθε χρόνο κάνει. Πάμε εκεί πέρα και τρώμε, φτιάχνουμε. Το μενού έχει 120 φράγκα ελβετικά. Το κεφάλι. Τίποτα. Για πλάκα. Όπα. Να τη βοήθεια του κοινού. Τα παιδιά. Ναι. Καλά, εδώ έχω και τη σιγκλετέρι από δίπλα μου. Ναι, σιγκλετέρι. Είναι το δικό σου τέρι και είναι σεκρετέρι. Γι' αυτό. Σιγκλετέρι την έχω, βέβαια. Ναι. Σου κάνα και τραγουδάκι. Μη γράφει τις επιταγές, μη τα γράφει όλα τα τη δίνω διαταγή και γράφει. Διαταγή σου του ιδίου. Ναι. Διατάζω εγώ. Βέβαια, ναι. Και μετά κάνω την παλαβή. Πάρει την κάρτα και πήγαινε πάρει λεφτά, λέω. Ναι. Άπλας. Μάλιστα, το μενού 120 λίρες. Ναι, φύγαμε από τον Πετρίτσι, πήγαμε. Λίρες, φράγκα έχουμε εμείς, φράγκα. Ναι, ναι. Δεν έχουμε λίρες. Ναι, ναι. Ξέρω. Έχουμε διαφορά ένα δεκάρικο με το ευρώ. Ναι. Δηλαδή είναι παρακάτω τα ελβετικά. Είναι πονηροί ελβετοί. Ναι. Του κατεβάζουν κάτω για να έχουν άλλες βρύσεις, κατάλαβες. Ναι. Ναι. Γιατί λέει, η φτήνια τρώει τον παρά. Ναι. Λοιπόν, έτσι. Τώρα συμβάζει, δηλαδή άμα πας με δυο παιδιά. Ναι. Δυο παιδιά και αντρόγενο. Ναι. Δεν τη γλιτώνεις ούτε με ένα πεντακουσάρικο. Να μην πας. Να μην πας, ναι. Θα πας. Θα πας όμως, ναι. Είναι must. Τι είναι ένα πεντακουσάρικο. Αφού το κανονικό το μενού. Ναι. Το μενού για να φας με καφέ, με επιδόρπιο να πάρεις, έχει 80 φράγκα. Αχα. Μάλιστα. Στη ρεστοράν να πάει. Άλλο θα πας στην πεθερά 19 ευρώ. Τίποτα, 17 λίρες. Άμα να πάω να πληρώσει 126, καλύτερα να βγεις στην τέτοια. Ναι. Η πεθερά μας, άμα δεν έχουν πέθανε και η πεθερά μας και ο πεθερός μας. Άντε δεν μας αγαπούσαν εμάς. Ναι. Ούτε την κόρη τη, γιατί έκανα με νοθεία δηλαδή. Στο Πετρίτσι τώρα όλα αυτά. Ναι. Όχι στο Πετρίτσι, εκεί είπαμε όταν έφυγε αυτή για. Εγώ έφυγα για. Ολλανδία. Και αυτή θα πήγαινε. Και πήγαμε Ολλανδία, πήγα εγώ στα 17. Ούτε έκλεισα 17, πήγα Ολλανδία. Εγώ. Τώρα θέλω να με πεις το πιλάφι με τις γαρίδες. Πέτυχε το πιλάφι με τις γαρίδες. Το και αυτό, ναι. Το πιλάφι. Μα το φάγαμε, πέτυχε, αλλά οι γαρίδες. Απεβίωσαν. Είναι αυτές οι ψηλές που βάζουν. Όχι, ψηλές. Γάμπαρι πήρες, μικρές. Γάμπαρι. Όχι, εσύ πας, πήρε γάμπαρι, γιατί φτωχολογιά είναι αυτά, ναι. Γάμπαρι. Δεν μ' αρέσει, ρε. Η χοντρή, η γαρίδα μ' αρέσει. Ναι, χοντρή. Θα ρίξεις και αδειό. Τι θέλει τσάμπι. Για αδειό τσίμπορα που λες. Θες την βασιλικά, τη δεκάρα. Παραπάνω δεν σκόνομαι, γιατί μαλώνει και να μαρικά εδώ πέρα. Μάλιστα. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τώρα. Εδώ πέρα, παιδιά. Εδώ, τα ρεστοράν και τα ξενοδοχεία είναι ακριβά. Ναι. Δηλαδή, σηκώνει να κάνεις δηλαδή, τουρισμό, εδώ έχει ωραία πράγματα. Αλλά όχι τις γιορτές. Εσύ χτύπα στο κομπιούτερ έξω από την Αράω, χρυπά. Έχει ένα ρεστοράν, είναι
είναι σχέδιο καράβι. Ναι, ναι, ρε. Όπως είναι ένα καράβι, έτσι. Και λέει την ιστορία ενός Ολλανδού. Mm. Τέτοιου. In the port of Amsterdam, ε, αυτό ναι, να λέει. Όχι. Α, ποιο. Την ιστορία του. Αυτό ήταν Κάπιταν Τζον, ναι. Που έλεγαν. Ναι. Και ήταν υπηρατής. Α. Και έχει εκεί πέρα. Καπιτάν Γιάννης δηλαδή. Ναι, ναι. Ναι, καπιτάν Γιάννης. Πειρατής ήταν αυτός. Ναι. Και λέει όλη την ιστορία του. Ωραία, εκεί θα. Εκεί θα πάμε. Παιδιά, άκου τώρα. Ακούμε. Η ουσία, ναι. Δες. Ναι. Άμα χτυπήσεις του αράου από έξω θα το βρεις. Θα το βρεις. Κάπιταν Τζον, άμα χτυπήσεις θα το βρεις. Θα κλείσουμε τραπέζι. Μην γελάς, ρε. Όχι, εσύ. Μην γελάς, πλάκα δεν κάνω. Στον καπτάν Γιάννη. Είπαμε, θα πάμε. Μπούλινγκ από τον Μπάμπιτρομ. Άκου, άκου, τι ασυμπούτερα. Την ουσία του μαθήματος. Την ουσία του μαθήματος. Μην βάλασε πάλι σε ρε. Την ουσία του μαθήματος. Έχει μια αίθουσα. Ναι. Μαζεύει το κόσμος. Ναι. Κατεβαίνουν οι σκάτες στην αίθουσα. Ναι. Και όπως είσαι στη θάλασσα, έτσι ακριβώς. Τρικυμείς μέσα όλα. Δηλαδή όλα γίνονται όπως είσαι μέσα στη θάλασσα. Ναι, άμα η τρικυμία να σε βγει. Τα πόδια να σαμολάνε. Παιδιά απαγορεύεται να πει μέσα γιατί πολύ φοβερό. Εγώ πήγα δύο φορές εκεί πέρα. Και μια φορά πήγα με τα καρναβάλια, λέω σε 180 φράγκα. Μπριζόλες τέτοια τα πετάς ένας πάνω στον άλλον. Κρατέ που πιάνε. Να ρε φίλε, αυτό είναι ωραίο ψήμα να πούμε. Δεν κάνουν πλάκα. Κατάλαβα, αυτά είναι ακούστη. Αυτά είναι. Θα έρθουμε. Κλείσε, θα έρθουμε. Φιλιά. Χτύπα στο Κάπιταν Τζον και να του βρεις. Το βάζω, το βάζω και θα επιβεβαιώσω. Κάπιταν Τζον, κύριε Σπίτι. Αν είσαι καλός κομπιαζερίστας είναι αν είσαι καλά. Δουλεύεις καλά. Έγινε, άντε και ρητάω πολλά σας είπα. Τα ξέρετε όλα τα μαθαίνετε. Άντε, γεια, γεια. Αυτοκλείθηκε. Τι ωραίο σάπας, φίλε. Γούστα βγάζει ο Μπαμπίνος. Έτσι, στον Κάπιταν Τζον, λοιπόν, η μπριζόλα. Τα μπριζόλα σε ένα στον άλλο, τα πόδια, λέει. Τα τσίπουρα. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Καλημερίζουμε το φίλο μου στον Παναγιώτη που λέει έτσι μας είχε κάνει το πρώην αφεντικό μας μια φορά. Μας έβγαλε για την κοπή της πίτας να φάμε και έπαιρνε από μία μερίδα για 10 άτομα και δεν πολύ έτρωγε και του λέμε φάε ρε και λέει μπα έφαγα πριν φακές. Ναι, φακές, φακές. Αυτό δεν θα φάω τίποτα, δεν θα φάω τίποτα, να θα σας πάρω από εδώ. Ναι, ναι. Μια χαρά μαζεύεις και δεν πληρώνεις. Μετά λες εγώ δεν έφαγα τίποτα απολύτως. Φακές έφαγα. Έτσι κανονικό. Ναι. Λοιπόν, 7 και 32 πρώτα λεπτά θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στο λόγο επειδή μείνετε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο τελευταίο περίπου μισάωράκι της εκπομπής μας 7 και 41 πρώτα λεπτά καλημερίζουμε τον κόσμο που μπαίνει στην παρεούλα έστω για τα τελευταία αυτά 20 λεπτάκια που πάντα είναι αρκετά για να μορφωθείς, για να ενημερωθείς, για να γαλουχηθείς. 2-31-0-2-87-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή μας. FM κενό μηνυματάκι αποστολή στο 54526 χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρέωσεων κινητής τηλεφωνίας και λόγω επειδή στα ίντερνετ και εκεί επικοινωνούμε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, θυμάμαι που ήταν να διακόπτω. Ναι. Τη ροή της εκπομπής βεβαίως. Τη ροή της εκπομπής. Mm. Μια ερώτηση και μια απάντηση. Τοποθέτηση. Ναι. Σε Λούνα Πάρκ πάει ο κ. Μπάμπης για να φάει. Τι είναι αυτό στον Τακατά είναι. Ποιο λες, για το Καπιτάν Τζον. Για το Καπιτάν Τζον. Ναι, ναι, τι είναι Λούνα Πάρκ. Είναι ένα καράβι από ό,τι κατάλαβα. Ένα εστιατόριο σε σχήμα καραβιού το οποίο κουνιέται για κάποιο λόγο μέσα. Και παίζουν πόλεμο με μπριζόλες. Ένα με τον άλλο πετάει μπριζόλες στα μούτρα. Έχει θάλασσα στην Ελβετία. Έχει. Η Ελβετία πάντως έχει ναυτικό. Άμα πιει 3-4 τσίπουρα σοκολάτα, έχει τα πάντα. Ναι, ναι. Ναι, εντάξει, αυτό είναι να πιει. Ναι, όλα τα βλέπει. Και γήπεδο στον Ηρακλή βλέπει. Μάλιστα, μάλιστα. Και γήπεδο στον Άρη. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Πριν που λέγατε για την πεθερά που κράτησε. Ναι, ναι, 19 ευρώ. Θέλω να βγει να επιβεβαιώσει ο φίλος από Στουτγκάρδη με το φορτηγό. Εγώ έχω. Καταρχήν οι πιο τσιγκούνιδες στην Ευρώπη είναι οι Βέλγοι. Και μετά είναι οι Ολλανδοί. Αποδεδειγμένο αυτό. Μάλιστα. Αλλά ακολουθούν και οι Γερμανοί. Σ' αδέρφη μου έχει τύχει να την καλέσουν πρωτοχρονιά σε γερμανικό σπίτι. Ήταν με το Millennium. Ναι. Κάτι έπρεπε να κάνει αυτή. Έφτιαξε βασιλόπιτα, έβαλε τότε ένα δίευρο. Προσπαθούσε να τους κάνει διάφορους ελληνικούς μεζέδες. Στο Millennium είχαμε ευρώ. Εδώ σε πιάνω. Όχι, όχι στο Millennium. Ήταν το 2002. Α, επειδή πες Millennium, γι' αυτό σου λέω, δεν είχαμε ευρώ τότε. Ναι, μπερδεύτηκα. Ναι, ήταν η πρώτη χρονιά με το ευρώ. Δεν ξέρω αν είχε πάει σε αυτούς πιο μπροστά. Εντάξει, ναι. Πάντως ήταν, ναι, μου είχε πει, ήταν 2 μάρκα. Ήταν σαν να έβαζε 4 μάρκα, έβαλε ένα δίευρο. Ναι.
αυτή ήταν η αναλογία. Προσπαθούσε να κάνει τζατζίκι, μου λέει πήρα καμιά εικοσαριά γιαούρτια και τα στράγγιζα γιατί δεν είχαν στραγγιστό εκεί, στη Γερμανία. Έκανε διάφορα ελληνικούς μεζέδες, λέει, μου στήχησε, λέει, κάνα 30-40. Οπότε λέει, χαιρετιόμαστε εκεί, χρόνια πολλά μόλις αλλάζει ο χρόνος και βγάζουν όλοι, λέει, τις αποδείξεις. Τι εννοείς? Από αυτά που ξοδέψανε, έφεραν, λέει, 2-3 πράγματα. Πλάκα κάνεις. Και βγάζουν, ναι, και βγάζουν τις αποδείξεις. Ωρε φίλε. Και λέει, εγώ δεν είχα, λέει, αποδείξεις, λέει, γιατί θεώρησα τόσο γελίο. Λοιπόν, και εγώ με έχουν φιλοξενήσει οι Γερμανοί, έψαχνα να βρω να φάω, φίλε, γιατί μου έβγαλαν μία φέτα καθαίρι με ψωμί, αν ένωνες τρεις, έχουν ειδικά μαχαίρια για να τα κόβουνε, έβλεπες απέναντι. Εγώ καθότι είμαι χορτοφάγος, θέλω μισό κιλό τυροκομικά στην κατσιά. Ναι. Ναι. Οπότε ψάχνα σαν τρελός, λέω, με χρειάζονται κάπου, με πήραν τηλέφωνο, έρχομαι σε λίγο. Βγήκα, έφαγα και ξαναγύρισα. Κανονικά. Κανονικά. Ωραία. Αυτό επιβεβαιώσει ο φίλος. Εγώ πάντως πιστεύω ότι μπορεί να το παίζουμε εδώ απλές και τέτοια, αλλά πολλοί θα σκέφτονται αυτή τη στιγμή. Α, για να βάλω κανένα ρεφενέ, σιγά σιγά. Γιατί. Α. Κοστίζουν μερικές φορές τα τραπέζια. Σου λέει, κοίτα, έχει άπλες σαν τον Πασχάλη που λένε βάλε ένα μεζέ, αλλά όταν θα πάνε στο Στέφανο και θα βρουν μεζέ, σιγά μην αφήσουν χρήματα. Ναι, άλλο αυτό. Βάλε ένα μεζέ, δεν είπε βάλε ένα μεζέ να πληρώσουμε. Γιατί δεν καταλαβαίνω κι εγώ. Αυτό Πασχάλη, βγες υπερασπίζω. Αλλά δεν θα σε κόψω επειδή δεν τρως πατσάκι και μαγειρίτσα για τέτοια μου εφηλετά. Δεν τρώει, όχι ρε, δεν τρώει. Σίγουρα, σίγουρα. Από τα αποδυτήρια θα το στείλω. Έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα, βέβαια. Τώρα προφανώς και μας ακούει. Τον είχε εσύ γιατί? Τον είχα, τον ακούω στις εκπομπές χρόνια. Τώρα να πάμε να φάμε κάνα τέτοιο, να φάμε κάνα πανσετικό. Εντάξει, καλά πανσετούλα και τέτοια αυτά, ναι, αλλά. Κάτσε ρε φίλε. Αν δεν τρώσω τώρα το αρνίσιο και το παίδι από τη μαγειρίτσα και τα πατσάκια. Δεν ξέρω, μου αρέσει που ξέρουμε τις γαστρονομικές και τις διατροφικές συνήθειες του κάθε ακροατή μας. Όχι, ρε, έχουμε πλήρη φάκελο, κυρίες και κύριοι, για τον καθένα από εσάς. Είμαστε σχεδόν, τώρα, Πάκο. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Ποιος? Επιβεβαιώνω. Ναι, επιβεβαιώνεις το ρεφενέ. Ναι. Το ρεφενέ δεν τον επιβεβαιώνω, δεν ξέρω. Δεν το διαψεύω γιατί δεν γνωρίζω. Αλλά ότι είναι πολύ τσιγκούνες, ειδικά στην περιοχή αυτή που λέγεται και Σουηδία με β' στα ελληνικά, που είναι η ευρύτερη περιοχή της Στουτγκάρδης, φημίζονται και την τσιγκουνιά τους στη Γερμανία. Είναι οι Σκοτσέζοι της Γερμανίας. Σόμπα! Όταν λέμε δηλαδή τσιγκουνιά, τι εννοούμε, ας πούμε, δηλαδή, σε ποιο επίπεδο? Σε αυτά που περιέγραψε μόλις τώρα. Ισχύει δηλαδή, αν κάνεις ένα τραπέζι, ας πούμε, θα έρθει ο άλλος και φέρει κάτι, θα φέρει και απόδειξη και θα περιμένει να πληρωθεί. Αυτό δεν μου έχει τύχει, αλλά μου έχει τύχει να είμαστε σε τραπέζι και να λέει ο άλλος, εγώ πατάτες δεν έφαγα. Ναι, το έχω ακούσει αυτό. Δεν πληρώνει. Πληρώνει ο καθένας τη μερίδα του, ας πούμε. Καλά, κοίταξε. Να σου πω όμως κάτι πολλές φορές. Δηλαδή, πας σε ένα τραπέζι και κάποιος, ας πούμε, απλώνεται και αρχίζει και λέει φέρε αυτό, φέρε εκείνο, φέρε το άλλο, τα χλαπακιά. Εσύ δεν τρως τίποτα. Ναι, και πρέπει να πληρώνεις, ας πούμε, του άλλου τα κούστα. Από την άλλη. Είπαμε. Δικό μου στην Ελλάδα. Ναι. Εγώ όταν βγαίνω με τον Μπάμπη, ας πούμε, να μην λέμε τώρα. Ναι. Ο Μπάμπης πάντα φιλάει το μοσχαρίσιο και εγώ και φτεδάκια. Ναι. Σε παρέα μεγάλη τώρα, ξέρεις, να είμαστε 10 άτομα, ο Μπάμπης μόνο φιλέτο. Ναι. Όταν είμαστε οι δυο μας και οι δύο και φτεδάκια. Ναι, έτσι, ναι. Έτσι, γιατί βρίσκεις. Κατάλαβε, γιατί το ρεφενέ, το φάω το φιλέτο ρεφενέ, κατάλαβε. Ναι, με παίρνει. Γι' αυτό σου υπάρχουν πολύ πονηροί. Υπάρχουν πολύ πονηροί. Πονηρίδι. Εννοείται. Δεν το συζητάμε. Πονηρόπουλοι. Βέβαια. Αλλά εδώ η τσιγκουνιά με την επιβεβαιώνω. Αυτούς εδώ τους πονηρούς, όλους πετσάλεν στο τέλος. Πετσάλεν και κουσιά. Πετσάλεν, αγόρε μου. Πετσάλεν. Μάλιστα. Πάνω στο δικό μου το τομέα, ας πούμε, στο αυτοκίνητο και το φορτηγό γενικότερα, υπάρχει εφαρμογή εδώ που λέγεται BlaBlaCar. Ναι. Και βάζω εγώ, ας πούμε, ότι εγώ θα φύγω σήμερα για Μόναχο, παράδειγμα. Ναι. Έχω αυτοκίνητο, παράδειγμα τώρα, ξέρω εγώ, ένα πεζό, ξέρω τι έχει ο καθένας. Και κάποιος που ταξιδεύει για Μόναχο την ίδια μέρα, ας πούμε, μπορεί να μπει στην εφαρμογή και να δει. Υπάρχει αυτοκίνητο που πηγαίνει στο Μόναχο. Ναι, ναι, υπάρχει και στην άλλη. Share the ride λέγεται. Ναι. Δεν είναι εφαρμογή, είναι ένα group στο Facebook, ας πούμε. Όχι, αυτό είναι εφαρμογή κανονικά και θα το δουν πάρα πολύ. Ναι, ναι. Θα το δουν πάρα πολύ. Εννοείται. Τζάμπα. Εννοείται. Την τιμή τη βγάζει, η εφαρμογή τη βγάζει την τιμή. Ναι, ναι. Ανά χιλιόμετρο βασικά. Α, σου βγάζει, δηλαδή σου βγάζει, ας πούμε, και το πόσο θα πληρώσεις ρεφενέ με το. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι πολλά. Δεν σε πάρω, επειδή πάω, θα σε πάρω και σε ένα τζάμπα. Ναι, 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 ναι. Ωραίο, ωραίο, ωραίο αυτό. Ναι, μάλιστα. Μάλιστα. Ναι, γενικά σε αυτό φημίζονται εδώ. Όχι, αυτό δεν έχει κάτι το. Ωραίο κόλπο αυτό. Το μεμπτό είναι πολύ θεμητό, ας πούμε, να μοιραστεί κάποιο.
κάποια έξοδα. Βέβαια, για μένα το πιο επικίνδυνο σε αυτή την περίπτωση, όταν μοιράζεσαι με έναν άγνωστο μια διαδρομή, είναι άμα σου αρχίσει ο άλλος τον μπούρου μπούρου. Ναι. Το πιο επικίνδυνο, φίλε μου, είναι η μουσική. Χίλιες φορές να πας μόνος και να πληρώσεις. Να έχεις κανένα μπούρου 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 και κανένα αυτό και κανένα εκείνο και μπούρου 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 μπούρου. Ας το καλύτερα, ας πληρώσω κάτι παραπάνω από την ησυχία. Σε πω, ξέρω εγώ τι έπαθα τότε. Έγινε, σε φιλούμε. Τσαου, τσαου. Δεν έχει να ότι μπορεί να πέσει κανέναν έτσι τίποτα ανώμαλο και τέτοιο. Η μεγαλύτερη ανομαλία που κινδυνεύει. Είναι κεφάλα σου τώρα. Θα το κάνει καζάνι κανονικότατα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Λαγόρι μου. Για πάει, έχω μια εμπειρία από τραπέζι. Παρακαλώ. Για μιλά λίγο πιο δυνατά γιατί δεν σε ακούμε. Φοιτητή όταν ήμουν στην Αυστρία. Ναι. Πήγαμε την 50 ημέρα τη ζωή με το Απισίδα. Ναι. Πήγαμε, φάγαμε, σκάσαμε, ήψαμε. Ζητήσαμε ρεφενέ. Και μόλις ο οδηγός του πούλμα είδε το ρεφενέ, λέει η Μίτσο, πάω να γεμίσω τα φρένα και φεύγω. Έτσι. Σιγά, καλά, ο οδηγός του πούλμα θα πλήρωνε. Σε παρακαλώ. Ναι, ρε φίλε. Ουδέποτε. Αυτό μας πήγε εκεί. Να το σωμάγκε. Αυτό μπορεί να πήρε και τέτοιο και προμήθεια από το μαγαζί. Σίγουρα. Ξέρω εγώ, ρε. Και την έκανε τα φρένα. Έτσι. Αυτοί είμαστε. Έγινε, τα λέμε. Να. Συγκλονιστικές εμπειρίες, κυρίες και κύριοι. Αυτό μας είπαν ήταν Έλληνας ή Αυστριακός. Μάλλον Αυστριακός θα ήταν. Αυστριακός θα ήταν. Εντάξει, μπορεί να πήγαν βέβαια και ο δικός από εδώ μέχρι την Αυστρία. Τώρα φοιτητέ εκείνη την εποχή, τα παλαιά τα χρόνια, μάλλον ο δικός θα πήγαν από εδώ. Φωτιάδη, βάλει την εφαρμογή εκεί που πάνε όλοι για να πηγαίνει συνοδηγό. Να δει τι θα πάθουν όλοι. Πάλι συνοδηγό, Φωτιάδη, βάλει. Κραν, μάν, Google Max. Να σου πω κάτι, το Φωτιάδη θα το πληρώνει για τον έχει συνοδηγό. Δεν θα το να βάζει να σε πληρώνει η ρεφενέ. Για πάντα εκεί μέχρι τη Λαμία να πα, πόσο αιθιώδια θα σε σκέψει. Τώρα βάζει εδώ και έχει ένα μάξι, Φωτιάδη, Αλέξανδρο, Παφούλια. Καλά. Μέσα. Ο Αλέκος είναι, θα ακούσει ένα πράγμα ρελαντή πέφτει. Να έχει αυτό σερ the right, δηλαδή μέσα. Ποιο θα πρωτοπρολάβει να τα πει. Ποιο θα πρωτοπρολάβει. Εδώ σε θέλω. Άγω να σε πω εγώ τώρα, περίμενε τώρα. Καλημέρα στη γραμπούλα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, τα καλύτερα τραπέζια ήταν μόνο με κλειμένα φράγκα. Θα σου πω το λόγο γιατί. Ναι. Καραβέλας, δεν θυμάσαι που έφυγε τότε ο Καραβέλας, πήγε στην Ουρουγουάη. Κάτι μου λέει αυτό το... Αυτός ήταν κάτι δημαρχός. Για να μην λέει... Για να μην λέμε μόνο για του Πάσοκ, για το να σου πω για τη Νέα Δημοκρατία τώρα. Καραβέλας, δήμαρχος ήταν αυτός κάτι ή κάνω λάθος? Όχι. Μάλιστα. Αυτός ήταν στα ψήδισμα, θα τα εξηγήσουμε άλλη φορά. Λοιπόν, δώσε τα χώτα σου, δώσε. Σε ψαροταβέρνα χουρτάζαν οι γάτες ψάρια, ρε. Παραγγέλαν τα ψάρια πάνω και χουρτάζαν οι γάτες, ρε. Όπου έτρωγε ο Καραβέλας, 200 γάτες είχε γύρω. Του παίρναν του ψάρι, τσιπούρα πελαγίζα, χόρτανη γάτα τώρα σε μιλάω. Μόνο τέτοια τραπέζια. Έτσι. Ή με το παλιό κλασικό Πασόκ, το που λέει το κλεμμένο τώρα σε μιλάω. Πήγαινε στα Βλάχια κάτω στην Αθήνα και απ' έξω και 400 σκυλιά είχε απ' έξω. Είχαν κουτάσει τα σκυλιά να τρώνε. Κόκαλα, το ένα, το άλλο, το άλλο. Αυτές οι εποχές δεν μου αρέσουν τώρα. Τι είπατε, το πιο ωραίο τραπέζι πιστεύω δίδυμο να το έφτιανε Λαλιό της Σκανδαλίδης. Δεν υπήρχε πιο ωραίο. Εκεί και συμμιλά μαζευόταν με και σκυλιά από 25 χιλιόμετρα μακριά του μυριζόταν το τραπέζι. Το τραπέζι του μυριζόταν εκεί πέρα, σου λέω, γινόταν, ερχόταν φιλοζωική του να τα μαζέψει. Ωραία πράγματα. Και τώρα τι καταλάβατε, δηλαδή. Δεν καταλάβω. Τώρα θα πάμε στο παζάρι πάνω στη Λαμπράκη που έχει σήμερα, πάρουμε πορτοκάλια με 0,74. Α, μπράβο. Τι θα καταντήσουμε τώρα. Εκεί μας καταντήσανε. Ναι, κανονικά. Η αγάπη μου που είναι, γιατί δεν παίρνει τηλέφωνο η αγαπούλα. Κάτι έγινε να πούμε. Μια εβδομάδα και κλεισμένο το θεωρών με το παίζει η ιστορία. Και χθες έχω πληροφορίες για να βοηθήσω και το λόγο επειδή πρέπει να το βοηθήσω. Έχω πληροφορίες ότι στο μαγαζί Στέφανε έβγαζε Κώστα ο Άλεκος. Ναι, τρελά. Έβγαζε Κώστα ο Άλεκος. Ναι, κανονικά. Άρα τον πάτησε. Ήμανε παρόν. Μάλλον τον πάτησε 3-0 και δεν ξαναβγαίνει τώρα στο τηλέφωνο. 3-0 τον πάτησε. Μα από τα αποθητήρια τον έβαλε και ένα αυτογκόλ ο ίδιος. Τελείωσε. Έφερε πλαστά έγγραφα από το σπίτι. Το ανακαλύψαμε. Έτσι. Αποτρελάθηκα. Και η φωτογραφία τελικά από ό,τι είπε και ο Μπάμπης. Ναι. Ο Μπάμπης τα ξέρει αυτά. Από το εγκληματολογικό Photoshop η φωτογραφία. Έτσι είπε ο Μπάμπης. Photoshop. Ποια φωτογραφία? Αυτή που είναι εκεί πέρα με τα στρατιωτικά. Φωτοσόπ. Αυτό είναι.
Από κάτω είχε κάτι μητέρα φυτά, είχε κάτι φύλλα πλατιά, έτσι λίγο μυστήρια. Halloween. Και ένα τελευταίο, και ένα τελευταίο με 240 ευρώ η κυρία Μαρίκα, την τρίτη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε τη δίαιτα. Όχι θα φάμε, θα σκάσουμε. Θα ξεκινήσουμε δίαιτα την τρίτη εβδομάδα. Ξεκινάει η δίαιτα. 240 έτσι πρόχειρα. Τώρα, όσο μεγαλύτερο το σόι, τόσο μεγαλύτερη και η συμμετοχή. Επίσης δεν διευκρινίστηκε αν πληρώνουν και τα παιδάκια. Κανονικά. Μειωμένο, junior. Ναι, χαλοπούλα junior, κάτι ρε παιδί. Θα ξεκινήσουμε αυτό εδώ με τα 240 μέχρι και το φλουρί θα καταπιούμε. Να. Δεν γλιτώνει. Με και το φλουρί θα του καταπιούμε, σου λέω το φλουρί στο τέλος. Εγώ είμαι υπέρ αυτό, γιατί να σου πω κάτι. Από την άλλη, γλιτώνεις και τις ανεπιθύμητες κλήσεις. Έτσι. Ναι. Λες, άμα δεν έχω 19 ευρώ, γιατί άντε που να τρέχω τώρα, βαριέμαι και τέτοια. Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο σε αυτό, Μπάμπη. Εγώ πάντω ρίχνω μια ένα 20 στην Κεραμαρίκα, αν είναι για ρεφένα να μας κάνει το τραπέζι. Μια 20 έτσι στη ρίχνω. Στην Κεραμαρίκα 30-35. Βρήκαμε πώς θα κάνουμε τη μάζοξη του λόγου επειδή. Μόνο έτσι. Μπορεί να δει Κεραμαρίκα. Μόνο Κεραμαρίκα. Και σιγά μας πάρει λεφτά. Και ξέρεις τώρα, το ταψί του, το κρεμμύδι και το πράσο και το κοιμάς είναι τρία δάχτυλα παχύ. Άστο σου λέω. Τι γίναμε. Το καλοκαίρι στο Πετρίτσι λοιπόν, κύριε Σιγά. Φύγαμε. Στρατιωτικές ιστορίες συνέχεια λοιπόν. Στο πλατήσκαλο εκεί θα κάθισε, στο πρώτο τραπέζι. Πλατήσκαλο. Καραβέλας. Στο ξαναδεί. Καραβέλα, αυτό ήταν. Κουρτάζαν οι γάτες ψάρια. Δώσε λίγο παραπάνω. Ήταν με τις Siemens. Ήταν και στις Siemens μέσα και με τον Χριστοφοράκο ήταν πλέον. Ωραία πράγματα. Γιατί δεν τα λέμε. Δεν τα λέμε στην Αμερική. Ωραία. Δεν το γνωρίσαμε τον κύριο δυστυχώς. Φιλιά, τσαο, τσαο. Ωραίες εποχές. Εμείς ήμασταν εκτός, ήμασταν αλλού. Δεν τα βιώσαμε. Εντάξει τώρα. Τι ακούμε σαν ιστορίες πλέον. Ακούμε ωραίες. Να γραφτεί πώς γράψε ο Σοφίτης ιστορίες απαντικές. Να γραφτεί ένα βιβλίο, ας πούμε, ιστορίες ταβέρνας. Ναι. Ιστορικών μαγαζιών εδώ της πόλης και γενικότερα των μεγάλων πόλεων που είχαν τα καλά τα. Τι extreme παραγγελία, ας πούμε, γινόταν σε ταβέρνες. Ποιος ξέρει, ποιος ξέρει, ας πούμε. Σε τα καλά. Γιατί, ας πούμε, όταν είχες ένα αλφα κονδύλι, έπρεπε να το. Να πηγαίνει στο Γιανούλα. Ένα. Μέσης οικονομικής κατάστασης Έλληνα στο 90, αυτό το έλεγε ο πατέρας μου, ρε παιδί μου, πήγε σε ένα ταξίδι επαγγελματικό στη Βουλγαρία, ήταν κάτι πρόεδρο του χωριού και τέτοια, και πήγανε στα μπουζούκια και αν έχεις το Θεό σου, δηλαδή, βάζανε τον Βούλγαρο το σερβιτόρο να φέρει την παραγγελία με κουτσό. Ναι, μπράβο. Δηλαδή, δεν το. Με λέει, καλά, πώς γίνεται αυτό. Με λέει, τα 500 δραχμές δύναμη και ήταν ένα μηνιάτικο. Ναι. Και τους δίνανε και ένα χιλιάρικο και προσέχανε και τα αμάξια. Μάλιστα. Και τώρα, βέβαια, αυτοί οι ίδιοι θα λένε, μας φτάσαμε, μας καταντήσαν και μας κάνανε. Δηλαδή, τώρα. Το 90 και πώς φτάσαμε. Τώρα έρχονται εδώ οι βούλευοι και αγοράζουν τα σπίτια. Και πολύ καλά κάνουν. Δηλαδή, κάτι ιστορίζει, δεν το πιστεύω. Πώς γίνεται αυτό. Όντως λέει, εγώ σου λέω, δεν σε έχω πει πολύ. Με κουτσό να φέρνει τις μπύρες, ξέρω εγώ και τα τσάλα. Τώρα τρέχα εσύ που έδινε στα. Τα 500 άρκα τρέχα να κάνεις κουτσό, ας πούμε, για ένα ξεροκόμματο και δεν σε χάλασε. Εντάξει, υπάρχει μια θεία δίκη σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά θα εγκαταλείψουμε την ενεργό δράση, κυρίες και κύριοι. Φτάνουμε στην ολοκλήρωση του σημερινού λόγο επειδή. Αύριο ξανά εδώ με περισσότερο. Εντάξει, αύριο έχει το μάτς του ΠΑΟΚ στην Τσέλσι. Ωραία μέρα θα είναι και αύριο. Έχει και Ολυμπιακό και τέτοια. Θα μιλήσουμε αγωνιστικά αύριο. Πάμε στο εξοχικό, έτσι είναι, στο Λονδίνο. Υπάρχουν θέματα και για τον ΠΑΟΚ. Κάτι με Μαουρίτσιο είναι να παίξει, να μην παίξει. Έλα, περιμένει η Ελκατούρη. Ο Βαρέλα είναι μέσα, αυτό είναι το πιο σημαντικό, φαντάζομαι. Και ο Λιμιός είναι μέσα, γιατί είχαν κάτι θέματα και στο μάτς της προηγούμενης Κυριακής. Αφού δεν είχε Χατσερίδη πίσω. Καλά, Χατσερίδη τελείωσε. Πάει ρε φίλε τώρα. Έχει φύγει, είναι ακόμα στην ομάδα. Ακόμα είναι, ακόμα. Είναι, προπονείται κανονικότατα. Αλλά τι συμμετέχει σε αποστολές. Εντάξει. Θα πειράσει. Ωραίο. Θα ήθελα να γίνω κι εγώ Χατσερίδη. Θέλεις. Κανονικότατα. Πιο καλός είναι ο τέτοιος. Πώς το λέγανε, πώς τον λένε αυτόν που έχουν ακόμα ρε, το Χάφρεση να πούμε τον. Ο Λεβέκ. Λεβέκ, μπράβο. Είναι ακόμα μέσα στην. Δεν ξέρω. Φίλε, ούτε προπόνηση έχει κάνει. Ωραία. Αυτό. Όνειρο ζωή. Να γίνω ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή, ένα τέτοιο παίχτη. Λοιπόν, ακολουθεί Κωστίτσα Τσαρός μέχρι και τις 10 εδώ στον Λίμπερο 107,4. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Πρωί-πρωί, κανονικότατα. Είπαμε, δεν έχει λεωφορεία μέχρι τις. Ναι, να το γνωρίζετε αυτό. Χωριά δεν έχουμε εμείς, έτσι. Δεν ούτε πινελόμπι θα γίνει. Τίποτα. Ούτε, αύριο δεν ξέρω. Έτσι, καλά, πάλι θα έρθω αύριο. Ερχόμαστε εδώ 6 και 1 να επιβεβαιώσουμε. Θα σε λέω, πα πάλι αύριο. Με τα κοντομάνικα πάντως κάνουμε εκπομπές. Φιλιά, τσάω.